μη κλαις και μη λυπάσαι που βραδιά. Κυρίες και κύριοι, πόνους κυρίες και κύριοι, ξαφνικά η ζωή μας άλλαξε. Και δεν άλλαξε μόνο η ζωή των ανθρώπων που έχουν καταστραφεί από τη θεμηνία, άλλαξε και η δική μας ζωή ή και όλης της Ελλάδος. Πλέον βλέπουμε τη ζωή με άλλο μάτι, σκεφτόμαστε διαφορετικά. Βλέπετε κυρίες και κύριοι, ασύλληπτη τραγωδία, πόσο δε μάλλον όταν αυτές τις ημέρες περνάμε και βλέπουμε πληγήσεις περιοχές και το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι υπάρχει απελπισία και όχι μόνο. Αλλά υπάρχουν και ευθύνες κυρίες και κύριοι. Και αυτές τις ευθύνες εμείς από εδώ, από την τηλεόραση του Άστρα, το μεγαλύτερο κανάλι της Θεσσαλίας και όχι μόνο, στην εβδομαδιαία εκπομπή μας κάθε Τετάρτη 22 και 30 δώσει λύση με το Σάκη Τζίμα, θα την προσεγγίσουμε με το δικό μας τρόπο και από ανθρωπιστικής πλευράς και από την οικονομική πλευρά, όπως ήθεστε στην εκπομπή τη δική μου, ότι να μπορούμε να καθοδηγούμε εσάς το τι μελιγινέστε, είτε μετά από τέτοιες ζημίες, είτε από την πτώχευση της χώρας που ταλανίζει περισσότερο τους δανειολήπτες και όχι τους βουλεμένους. Δραματικές οι εξελίξεις στη χώρα, δραματικές οι εξελίξεις στη Θεσσαλία και όχι μόνο. Για ακόμη μια φορά επιβεβαιώνεται το «Δώσε λύση», η εκπομπή μας και τα όσα εμείς εδώ, κυρίες και κύριοι, με το δικό μας τρόπο σχολιάζουμε. Απρόσμενα πράγματα συμβαίνουν στη χώρα. Πράγματα που δεν μπορούν οι χαρτογιακάδες των Αθηνών, οι οποίοι την είχαν δει αφιψηλού μετά την συντριπτική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, τη μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας, και από το πρωί μέχρι το βράδυ χλεβάζουν στα κανάλια, κυρίες και κύριοι, όποιος δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Αλλά περίσσιο είναι και το θράσος των ανθρώπων της Νέας Δημοκρατίας, ή μάλλον, γιατί κυρίες και κύριοι, γνωρίζω πάρα πολύ καλά τους ανθρώπους αυτούς, οι άνθρωποι αυτοί που πήραν τα σκύπτρα στα χέρια τους και μέσω των καναλιών των Αθηνών
βομβαρδίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ τον κάθε Έλληνα που δεν ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Θέλω λοιπόν να πω σε αυτούς τους χαρτογιακάδες, και το έχω πει πάμπολες φορές, ότι σαν κομίτες τα τελευταία χρόνια και με σκοπό να βολευτούν σε θέσεις, να πάρουν το μεροκάματο δηλαδή, ή εν πάση περιπτώσει να πλουτίσουν σε βάρος του ελληνικού λαού κατέχοντας κάποιες άλλες θέσεις, εμφανίζονται εδώ και κάποια χρόνια σαν νεοδημοκράτες. Μέσα σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται υπουργοί, συμπεριλαμβάνονται δήμαρχοι, αντιπεριφερειάρχες, περιφερειάρχες και όχι μόνο. Το παίζουν δηλαδή οι άνθρωποι επειδή βολευτήκαν Νέα Δημοκρατία. Δεν έχουν καταλάβει όμως ότι εμείς οι παλιοί, οι άνθρωποι που υπήρξαμε επί Νέας Δημοκρατίας, επί ΠΑΣΟΚ, τα καλά χρόνια, να το πω εγώ έτσι, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, σαν επιχειρηματίες και όχι μόνο, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά από πού προέρχονται και για ποιο σκοπό αυτοί οι άνθρωποι αναρχήθηκαν σε αυτές τις θέσεις. Τι έκανε όμως αυτούς τους ανθρώπους να φτάσουν εκεί που έφτασαν? Ήταν η μόρφωση των ανθρώπων, των νεοδημοκρατών, άνθρωποι οι οποίοι ήταν οικοκύρδες, οι άνθρωποι οι οποίοι βαρέθηκαν, συχάθηκαν την πολιτική, και μία από τα ίδια και άνθρωποι της αριστεράς. Άνθρωποι υψηλού επίπεδου, άνθρωποι μορφωμένοι, συχάθηκαν κυρίες και κύριοι την αριστερά. Εξού και όπως προείπα και νέοι δημοκράτες. Έτσι λοιπόν όλοι αυτοί οι χαρτογιακάδες βρήκαν πρόσφορο έδαφος να αναρριχηθούν σε αυτές τις θέσεις, οι οποίες θέσεις όμως έφεραν αυτά τα αποτελέσματα και έφεραν πάρα πολλά δεινά στη χώρα, κυρίες και κύριοι. Διότι ακούμε πάρα πολλές φορές, και το έχω πει και εγώ πάμπολες φορές, το χρέος της χώρας έχει ξεπεράσει τα 400 δις, αλλά πάρα πολύ λίγοι από εσάς γνωρίζουν ότι αυτό το χρέος διωγγώθηκε τα τελευταία χρόνια, κυρίες και κύριοι. Έτσι λοιπόν, ενώ είχαν προδιαγεγραμμένη την πορεία, να το πούμε έτσι, οι νεοδημοκράτες, ότι λύνουμε και δένουμε σε αυτόν τον τόπο, χωρίς να έχουν υπολογίσει τη θεομηνία, τις φωτιές, ένα νέο παιδί, τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος τον εμφανίζουν ως διαμαγείας ότι ο άνθρωπος του πουθενά ξαφνικά ήρθε και αναρριχήθηκε, μάλλον πήρε και την πρώτη Κυριακή, έτσι να πω, ένα συντριπτικό ποσοστό στο ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι, για την Προεδρία. Και τι δεν άκουσε αυτός ο άνθρωπος? Και τι κριτικές δεν έχουμε ακούσει? Σήμερα εδώ θα ακούσετε αλήθειες, κυρίες και κύριοι. Αλλά θα ήθελα όμως να πω ότι στην περασμένη εκπομπή ανακοινώσαμε ότι το Δώσε Λύση θα στηρίζει τους ευάλωτους, όπως κάνει επί δύο συναπτά έτη και πάμε για την τρίτη χρονιά, τους ανθρώπους του μεροκάματου, αυτούς τους ανθρώπους που έχουμε τηλεθεατές, που μας αγαπάνε, που μας στηρίζουν, και πρέπει με τον τρόπο μας να ανταποδίδουμε αυτή την αγάπη. Ξεκινήσαμε λοιπόν να κάνουμε μία κλήρωση 5.000 ευρώ, κυρίες και κύριοι. Από τα πολλά τηλεφωνήματα καταλάβουμε ότι οι ανάγκες του κόσμου είναι πάμπολες φορές και αποφασίσαμε να μοιράσουμε αυτά τα χρήματα σε 20 οικογένειες, συν δύο νικητές που ανακοινώσαμε την περασμένη εβδομάδα. Ήθελα λοιπόν, για να δείξω την εμψημυρία κάποιων ανθρώπων, ακόμα και δημοσιογράφων της πόλης, της Θεσσαλίας και όχι μόνο, και καναλιών των Αθηνών, δεν ανακοινώσαμε, κυρίες και κύριοι, τους νικητές την περασμένη Τετάρτη. Κάναμε την κλήρωση με καθαρές διαδικασίες. Ανακοινώσαμε ότι μέσω του αντιδημάρχου θα πάρουν κάποιες οικογένειες τα χρήματα, αλλά επίτηδες και σκοπίμως έθεσα το θέμα έτσι, γιατί εκείνα τα χρήματα δεν έχουν καμία σχέση με τις 5.000 ευρώ. Θα είναι άλλα χρήματα που θα δοθούν από τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Καπουρνιώτη, με τη δική μας τη βοήθεια, για άπορες οικογένειες, οικογένειες που περνούν δύσκολα. Από ό,τι λοιπόν βλέπετε, ότι το Δώσε Λύση είναι κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους. Πληροφορούμαστε λοιπόν ποιοι έχουν ανάγκη και είμαστε δίπλα τους, κυρίες και κύριοι. Είμαστε δίπλα τους. Έτσι λοιπόν,
Σήμερα ευνηδιάζουμε τον κόσμο, τους μεμψίμηρους που προσπάθησαν να χλεβάσουν όλη αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, και κληρώνουμε κυρίες και κύριοι, και κληρώσαμε τις 5.000 ευρώ και σε λίγο θα έχουμε κοντά μας, κυρίες και κύριοι, τους νικητές, κυρίες και κύριοι, της κληρώσεως. Θα παρακαλούσα το κοντρόλ, αν είμαστε έτοιμοι, να βγάλουμε κάποιους από αυτούς στον αέρα, να τους θέσουμε τα ερωτήματα, εάν είχαν και εάν περίμεναν να είναι τυχεροί, για να δείτε ότι το Δώσε Λύση είναι μια εκπομπή που όχι μόνο μαθαίνετε αλήθειες, είναι μια εκπομπή καθαρή, είναι μια εκπομπή αληθινή. Αυτός ήταν ο στόχος, τον καταφέραμε μέσα από το μοναδικό κανάλι για μένα στην Ελλάδα, την τηλεόραση του Άστρα. Μια εκπομπή που ξεκίνησε, κυρίες και κύριοι, από την πόλη του Βόλου, και σας ευχαριστώ για την αγάπη σας, μολονότι τα θέματα και της περιοχής τα προβλήματα ήταν πολλά, την Τετάρτη από τις αναρτήσεις που κάναμε ξεπεράσαμε τις 47.500 κόσμου, κυρίες και κύριοι. Κάναμε αποκαλύψεις, κυρίες και κύριοι, τις είπαμε στην περασμένη εκπομπή, ότι η αστυνομία του Βόλου τη δεύτερη ημέρα, καταλαμβάνοντας τη διασταύρωση του Βελεστίνου, καθοδηγούσε τον κόσμο να πάει από το Δομοκό Φάρσαλα επάνω σε Θεομηνία. Ανεβάσαμε το θέμα, το αναδείξαμε, κυρίες και κύριοι, και πέρασε τις 27.000 θεάσεις με μηνύματα, όπως θα δείτε παρακάτω, κυρίες και κύριοι, πάρα πολλών τηλεθεατών, φίλων που ακολουθούν την εκπομπή στο Facebook, στο TikTok, στην σελίδα του Άστρα, γράφοντας από κάτω σχόλια ότι το ίδιο πάθαμε κι εμείς. Ότι και εμάς μας είπαν να πάτε από εκεί για Θεσσαλονίκη, για Γιάννενα και για άλλες πόλεις, για την Μακεδονία. Όταν διεκόπη εκείνη την ημέρα, κυρίες και κύριοι, η κυκλοφορία της Εθνικής Οδού Βόλου Λάρισας και Θεσσαλονίκης στην ουσία. Δεν κάναμε όμως μόνο αυτό, αναδείξαμε τις μεμσημυρίες, κυρίες και κύριοι, πολιτικών. Των πολιτικών που έχουν θράσος, κυρίες και κύριοι, και δεν θα παραδεχθούν καμία φορά τα σφάλματα. Και ξέρετε ότι εάν δεν ζητήσεις συγγνώμη και αν δεν παραδεχθείς τα σφάλματά σου, δεν είσαι μεγάλος πολιτικός. Είσαι ένας μικροπρεπής, χαρτογιακάς, να μην πω και άλλα βαριά λόγια, κυρίες και κύριοι. Όλα αυτά, όπως λέω εγώ και όπως πάντα ήθεστε, τα πληρώνει η φτώχεια, κυρίες και κύριοι. Τα πληρώνουν οι αδύναμοι, οι άνθρωποι αυτοί που ακούνε μόνο υποσχέσεις, κυρίες και κύριοι. Και μου λέγανε ότι ακόμα δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις από τον Ιαννό, πόσο δε μάλλον να ολοκληρωθεί, κυρίες και κύριοι, η άμεση αποζημίωσή τους, ή εν πάση περιπτώσει να θεραπευτούν όλα αυτά τα οποία περάσαν αυτές τις μέρες και ψυχικά άμεσα, ενώ έχουμε φτάσει ήδη τις 15 ημέρες. Ας πάμε όμως να ακούσουμε, έτσι τους ευνηδιάσαμε σήμερα, κάποιους τηλεθεατές που τιμάνε, αγαπάνε την εκπομπή μας και κέρδισαν. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλά, εσείς, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Είσαστε το μόνο κανάλι που τα λέτε έξω από τα δόντια. Σας βλέπω συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω με το χέρι στην καρδιά, κυρία Λίτσα, αν θέλετε να μου πείτε από πού είστε πρωτίστως. Από Μελιβία. Α, ωραία. Χαίρομαι λοιπόν έτσι που παρακολουθείτε την εκπομπή μου και την τηλεόραση του Άστρα, και πείτε αν περιμένατε να κερδίσετε. Να σας πω την αλήθεια, δεν το περίμενα και χάρηκα πάρα πολύ. Να είστε καλά, έτσι το κάναμε, κυρία Λίτσα, έτσι για να δείξουμε στον κόσμο ότι το Δώσε Λύση, οι κληρώσεις του Δώσε Λύση είναι καθαρές, και αυτό μπορείς να το επιβεβαιώσεις και εσύ η ίδια, δημόσια. Όχι, είναι το πιο καλό κανάλι. Είσαστε ωραίος. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό ξημέρωμα, μείνε κοντά μας. Τον κύριο Κωνσταντίνο, άλλος ένας νικητής. Χαίρετε, κύριε Κωνσταντίνο. Χαίρετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Ελπίζω από υγεία να είστε καλά, γιατί σε ό,τι αφορά τη γενικότερη κατάσταση κανείς μας δεν είναι καλά. Θα το βλέπετε κι εσείς που συναναστρέφεστε με περισσότερο κόσμο, ότι υπάρχει μια παγωμάρα, μια ανησυχία, μια απελπισία, ανάλογα με τις συνέπειες που υπέστη ο καθένας μας από τα γεγονότα των τελευταίων ημερών. Περιμένατε να κερδίσετε, κύριε Κώστα? Όχι, γιατί έχω συμμετάσχει αρκετές φορές στην κλήρωση και είναι η πρώτη φορά. Οπότε ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Να πούμε ότι είστε στις 20 άτομα που κερδίζετε από 250 ευρώ. Και σήμερα μπορείς να έρθεις να πάρεις τα χρήματά σου και ή αύριο θα τακτοποιήσει το control να σου τα αποστείλει όπου επιθυμείς. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Μείνε μαζί μας, Κώστα, μείνε μαζί μας. Σήμερα θα ακούς σημαντικές αποκαλύψεις και σημαντικά πράγματα και κάποιες άλλες σκέψεις για όλα αυτά που και εσύ επισήμανες. Την κυρία Ελένη. Χαίρετε, κυρία. Γεια σας, κύριε Τζίμα. Τι κάνετε? Είμαστε καλά, όσο μπορούμε να είμαστε καλά. Είμαι από Τρίκαλα. Από Τρίκαλα. Έχουμε υποστεί αρκετές ζημιές, με πολλά προβλήματα, από Τρίκαλα. Να είστε καλά, κύριε Ελένη. Περιμένατε να κερδίσετε, κύριε Ελένη? Όχι, δεν το περίμενα. Όχι. Ανεκτήμητη η βοήθειά σας. Να κάνω και μία έτσι, μία άλλη ερώτηση. Περιμένατε λοιπόν να ανακοινώσουμε τους νικητές, θέλω να μου πείτε με το χέρι στην καρδιά. Κάνατε έτσι κάποια κακή σκέψη ή είπατε ότι δεν είμαι απλά νικήτρια? Όχι, όχι. Απλά δεν είμαι νικήτρια. Μπράβο. Σε ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου και στο πρόσωπο του Άστρα και της... την εκπομπή σας. Να είστε καλά και της τηλεόρασης. Ευχαριστούμε πολύ. Όπως βλέπετε, έχουμε και άλλη νικήτρια. Καλησπέρα, χαίρετε. Χαίρετε, ναι. Χαίρετε κύριε Ανεφέλη. Τι κάνετε? Γεια σας, κύριε Ζήμα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Από εσάς ακούμε αποκαλύψεις που μόνο εσείς λέτε με περίσσιο θάρρος και ειλικρίνεια. Συνεχίστε να βοηθάτε τους ανθρώπους που οι τράπεζες και διάφορες εταιρείες τους παίρνουν ύπουλα τις περιουσίες τους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Έτσι ακριβώς είναι. Έχετε επισημάνει ακριβώς το πρόβλημα. Ναι. Είναι γίγαντες με ξύλινα πόδια. Θα ακούσετε και σήμερα σημαντικές αποκαλύψεις. Από πού θα επιτρέπετε? Από Λάρισα. Λάρισα 2, 4, 10. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολλοί οι νικητές. Βγάλε ένας δύο ακόμα έτσι στην τύχη. Την κυρία Ελιάνα. Λοιπόν, τι κάνετε, κυρία Ελιάνα? Καλά είστε? Καλησπέρα, κύριε Τζίμα. Είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Από ό,τι είδατε, συνέπεια του καναλιού, της τηλεόρασης είναι, σας ψάχναμε μία-δυο μέρες, αν αληθεύει, έτσι? Ναι, λοιπόν, ναι. Έτσι λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ που συμμετείχατε στην κλήρωση, μπορείτε να το κάνετε και σήμερα. Να είστε καλά, να είστε δυνατοί και να μας παρακολουθείτε, γιατί αυτό μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε με πιο έτσι θάρρος, να πω εγώ, και πιο να χτυπάμε το μαχαίρι στο κόκαλο. Εμείς ευχαριστούμε που είστε δίπλα μας. Να είστε καλά. Να είστε πάντα καλά. Να είστε καλά, μείνετε μαζί μας. Ακόμη ένα τηλεθεατή. Βγάλε ακόμη ένα τηλεθεατή, μα ναι. Μην φάμε και την ώρα, ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, τι κάνετε? Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ένα μεγάλο μπράβο από μένα που βοηθάτε τόσο κόσμο σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που περνάει η πόλη μας. Ευχαριστώ. Είστε από το Βόλο? Από το Βόλο είμαι, ναι, βεβαίως. Πώς βλέπετε την κατάσταση όλη αυτή? Η κατάσταση είναι δύσκολη, χρειάζεται υπομονή για όλο τον κόσμο. Έχουν υπάρξει μεγάλες καταστροφές. Πού προσδιορίζετε, πόσο χρόνο προσδιορίζετε την αποκατάσταση? Θα πάρει χρόνια, θα πάρει μέρες, μήνες, ποια είναι? Θα υπάρξει πολύ καιρός για την αποκατάσταση, δυστυχώς. Η πόλη μας έχει υποστεί μεγάλες ζημιές. Σε επιχειρήσεις, σε σπίτια, ο κόσμος έχει μείνει χωρίς δουλειά. Τι να πω, κουράγιο σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Ας ελπίσουμε σε μια καλύτερη μέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Μείνετε μαζί μας. Βγάλε ακόμη την κυρία Βασιλική. Καλησπέρα. Γεια χαίρετε. Γεια σας, κύριε Σάκη Τζίμα. Ναι. Κυρία Βασιλική,
πάλι με πληροφορούν από το κοντρόλ ότι κάνω ένα αγώνα να σας βρουν, έτσι. Ναι. Ωραία. Έτσι επιβεβαιώνεται λοιπόν η εχημήθεια των κληρώσεων και το πόσο συνεπές, να το πω εγώ έτσι, είναι ό,τι λέμε εδώ. Μόνο που ακούγεστε χαμηλά. Χαμηλά. Από πού είστε αν επιτρέπετε. Παίρνω από Λάρισα. Από Λάρισα. Ναι. Να είστε πάντα τυχεροί και πείτε μου σας παρακαλώ πώς βλέπετε την κατάσταση εκεί στη Λάρισα. Και εμείς εδώ ζήσαμε λίγο δύσκολα, ναι, αλλά τώρα έχουν φτιάξει κάπως τα πράγματα. Ναι. Μπαίνουμε στην κανονική ροή. Αλλά υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν οι δυσοσμίες από το ποτάμι, τα σκουπίδια βουνό, ότι μπήκαν μέσα τα νερά στα υπόγεια, στα σπίτια, μέχρι ένα μέτρο εδώ οι συνοικίες έξω από τη Λάρισα. Έχουν χαλάσει έπιπλα ο κόσμος, όλο. Κατάλαβα. Το σπιτικό. Και εμείς βάζουμε ένα λιθαράκι, κυρία Βασιλική. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετείχες στην κλήρωση. Κυρίες και κύριοι, είδατε λοιπόν η συνέπεια που διακρίνει την εκπομπή μας και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το σημείο ξανανοίγουμε λοιπόν την κλήρωση της σημερινής μας εκπομπής. Έχουμε ήδη, να το ξέρετε, γιατί μου κάνατε παράπονα την περσινή χρονιά, ήδη έχουμε εδώ τηλεφωνήτρες για να μπορούμε να παίρνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τηλέφωνα μπορούμε. Κυρίες και κύριοι, από αυτήν την ώρα μπορείτε να τηλεφωνείτε 24-21-031-434, κυρίες και κύριοι. 24-21-031-434 για να συμμετάσχετε στις κληρώσεις στο Δώσε Λύση. Το μόνο κανάλι που στηρίζει έμπραχτα με μετρητά, αληθινά, κυρίες και κύριοι, τους ευάλωτους, τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, τις οικογένειες που έχουν ανάγκη, κυρίες και κύριοι. Ας πάμε όμως, κυρίες και κύριοι, ήδη φάγαμε πάρα πολλές ώρες, να δούμε τα θέματά μας. Κασελάκης. Ξεκινώ με αυτό το θέμα, κυρίες και κύριοι, διότι είναι ένα θέμα το οποίο πάρα πολλές φορές έχουν σχολιάσει πολλές εκπομπές στο παρελθόν, οι οποίες σήμερα δεν υπάρχουν, γιατί απεδείχθη ότι όποιος ασχολείται με δικαστές, με εισαγγελείς, στο τέλος κάνει και την εκπομπή του και μπορεί να χάσει και άλλα πράγματα λοιπόν. Να όμως, που εδώ υπάρχει μια εκπομπή, ένας Σάκης Τζίμας με τεράστια εμπειρία, να το πω εγώ έτσι, με πάμπολες αποδείξεις που μπορεί είτε να επιβεβαιώσει αυτά τα πράγματα που ακούγονται τον τελευταίο καιρό, κυρίες και κύριοι, είτε μπορεί να αναδείξει ότι όπως οι ίδιοι αυτοί που εκλέχτηκαν, να το πω εγώ έτσι, οι πρόεδροι του Αριουπάγου και οι εισαγγελέας του Αριουπάγου μιλούν, θα δείτε παρακάτω, για παθογένειες, κυρίες και κύριοι. Σκληρή απάντηση λοιπόν του κυρίου Κασελάκη, μετά από κάποιες αναλλαγές, να το πω εγώ έτσι, δηλώσεων μεταξύ αυτού και των δικαστών, προέρχεται, είναι ένα παιδί το οποίο προέρχεται και γνώρισε και πρέπει να γνωρίζετε και εσείς οι τηλεθεατές, να το ξέρετε αυτό και οι δικαστές, ότι κάποια παιδιά από αυτά που ζήσαν, όπως κατήγγειλε ο πατέρας του το παραδικαστικό κύκλωμα, την αδικία της ελληνικής δικαιοσύνης, κυρίες και κύριοι, έχουν πάρα πολλά μέσα στην ψυχή τους. Και εμείς εδώ θα σφραγίσουμε και θα επιβεβαιώσουμε, και δεν μπορούσα να κάνεις και διαφορετικά, διότι ήδη υπήρξαν τιμωρίες δικαστών του παραδικαστικού κυκλώματος. Όμως, έχω επισημάνει και το λέω με το χέρι στην καρδιά, ότι η ελληνική δικαιοσύνη λειτουργεί. Και οφείλουμε και εμείς να βάλουμε ένα λιθαράκι και να απομακρύνουμε δικαστές οι οποίοι είτε δεν θέλουν να εργαστούν κατά την πρόεδρο του Αριουπάγου και την εισαγγελία του Αριουπάγου, δεν εκδίδουν δηλαδή αποφάσεις, βαριούνται, κρεμούν 3 και 4 και 5 και 10 χρόνια ακόμα υποθέσεις, κυρίες και κύριοι, ή εν πάση περιπτώσει υπάρχουν υπόνοιες ότι κάτι δεν αποφασίζουν σωστά και δεν είναι γιατί αποφασίζουν λάθος, γιατί η συνείδησή τους ήταν λαθασμένη, αλλά κατά τις καταγγελίες αυτών των ανθρώπων υπάρχουν σκοπιμότητες, κυρίες και κύριοι. Και λέει λοιπόν αυτός ο νέος, μόλις τόλμησα, λέει, βάλτο να του δει Μαρία, να συμφωνήσω
Μόλις τόλμησα να συμφωνήσω με άποψη πολίτη ότι η δικαιοσύνη είναι ο μεγάλος ασθενής που πρέπει να γιατρευτεί άμεσα, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων έσπευσε να εκδώσει ανακοίνωση εναντίον μου. Λυπάμαι για αυτή την πράξη, αλλά παράλληλα χαίρομαι. Χαίρομαι που υπάρχει ακόμα το συνδικαλιστικό όργανο των δικαστών, το οποίο θεωρούσα ότι είχε καταργηθεί, αυτοκαταργηθεί εδώ 4 χρόνια. Αφού δεν επενεύει, όταν ο ανώτατος δικαστής κ. Τζενερίκος κατήγγειλε απόπειρα επηρεασμού από το Μέγαρο Μαξίμου. Αφού δεν επενεύει, όταν ο πρόεδρος της ΕΔΑΕ, κ. Ράμος, δεχόταν προσωπικές επιθέσεις... Μαρία, ευχαριστώ και συμπληρώνω, αγαπητέ μου Κασιλάκη, επενεύει, όχι δεν επενεύει, επενεύει στο να βοηθήσει τις τράπεζες. Επενεύει στην απόφαση τιμή του 2023. Επεμβαίνει και επεμβαίνουν δικαστές υπέρ των φανς σε αποφάσεις που εκδίδουν, οι οποίες βγάζουν μάτια. Και εμείς που είμαστε γνώστες, λοιπόν, κύριε Κασιλάκη, γνωρίζουμε καλά εάν αποφασίζουν σωστά ή όχι. Όμως η πλειάδα των δικαστών και αυτούς τους δικαστές πρέπει να στηρίξουμε με νύχια και με δόντια, κυρίες και κύριοι, είναι παιδιά βγαλμένα από τα σπλάχνα του ελληνικού λαού. Και αυτούς τους δικαστές εμείς θα τους αναδεικνύουμε εδώ. Να δούμε όμως, Μαρία, το επόμενο θέμα μας, έτσι, να πάρουμε λοιπόν μια γεύση δυνατά, δυνατά, Μαρία. Κουμπανία, κυρίες και κύριοι. Βάλτε μου, τίποτα τυχαίο. Βασιλιάρικα σου μάτια με πουνε τρελάνει. Θέλω γάρια σαν παλάτια, σκλάβο με έχουν κάνει. Μαραζονώ σαν το κεράκι λιώνω. Με παιδεύεις γιατί δεν μ' αγαπάς. Μαραζονώ σαν το κεράκι λιώνω. Με παιδεύεις γιατί δεν μ' αγαπάς. Βάλε μου αρέα, άσε να ακούσεις τα κελάσια μου. Το χείλι του πικράμενου. Βάλτο. Κασιλάκης εναντίον του Τσουτάκη. Σε αγάπησα στα αλήθεια, πια για σένα κλαίω. Έχω φλόγα δε στα στήθια, άκου που στο λέω. Τι μάτια σου, η άσταθη καρδιά σου, μου έχει πάρει το δόλιο μου μυαλό. Να ζήσουμε κυρίες και κύριοι. Βάλε Μαρία. Η άσταθη καρδιά σου, μου έχει πάρει το δόλιο μου μυαλό. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξαναπαίξουμε και το στο υπόλοιπο, κυρίες και κύριοι, κουπλέ και το ρεφρέν. Έτσι λοιπόν, αυτά μόνο στο δώσε λύση, κυρίες και κύριοι. Μόνο στο δώσε λύση, κυρίες και κύριοι. Να δούμε όμως, κυρίες και κύριοι, την Ένωση Δικαστών, η ηγεσία του Αρείου Πάγου μάλλον, έτσι. Οι ίδιοι μιλούν, βλέπετε, για διαφορία κάποιων δικαστών, κυρίες και κύριοι, οι ίδιοι. Η καινούργια πρόεδρος του Αρείου Πάγου και η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δύο γυναίκες, αξιόλογες γυναίκες που πιστεύουν να βάλουν ένα λεθαράκι και να συμμορφώσουν, κυρίες και κύριοι, την κατρακύλα της ελληνικής δικαιοσύνης, κυρίες και κύριοι. Οι ίδιοι λοιπόν τα λένε ότι υπάρχει παθογένεια, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιβεβαιώνοντας μάλιστα και τα λεγόμενα του κυρίου Κασιλάκη και όχι μόνο, γιατί εμείς εδώ φωνάζουμε. Έχουμε μία φωνή, κυρίες και κύριοι, που από το δώσει λύση, από το στόμα μου θα ακούτε μόνο αλήθειες. Αλλά έχουμε και τους γυμνοσαλιάγκες, κυρίες και κύριοι. Βάλε να ακούσετε το θράσος, κυρίες και κύριοι. Που έκανε να κάνω παροχές στη Θεσσαλονίκη. Από πού δυσαρεστείς. Στέλνουν μήνυμα ότι θέλουμε μία ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση. Όχι. Όχι. Στέλνουν μήνυμα ανασύνταξη του κόμματός του, το οποίο ήταν ψηφίδι. Δεν στέλνουν μήνυμα ότι θέλουμε ισχυρή αντιπολίτευση. Ήταν σαν τα ψωφίνια στον κάμπο της Θεσσαλίας ο ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλη. Και αναστήθηκε. Αυτό κάνει. Ο κάμπος της Θεσσαλίας δεν ήταν μήνυμα στην κυβέρνηση. Ναι, αυτό αλλά... ήταν το ψοφίμι που επεπλέ και ξαφνικά ήρθε κάποιος και το τράβηξε στη ζωή. Οποιος αυτό είναι ο Κασελάκης. Οποιοδήποτε... Αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Οποιοδήποτε που έκανε να κάνω παροχές στη Θεσσαλονίκη. Όταν... Από πού δυσαρεστείς. Στέλνουν μήνυμα ότι θέλουμε μια ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση. Όχι. Όχι. Στέλνουν μήνυμα ανασύνταξη του κόμματός του, το οποίο ήταν ψηφίδι. Δεν στέλνουν μήνυμα ότι θέλουμε μια ισχυρή αξιωματική. Καλά κάνω εγώ για βάλε Μαρία το επόμενο. Βλέπετε, κυρίες και κύριοι,
τον Κουκουβιό, τον Ισπράκτορα. Το λέω για κάποιους καραγκιόζηδες του διαδικτύου. Ναι, ναι. Το έγραφε το Ματέο του και το Κοντό το κατέβαλε. Δεν υπάρχει. Ευχαριστώ, Μαρία. Λέει καραγκιόζηδες. Καλά που πρόγραμμα και τους είπα από πέρυσι. Ισπράκτορας, Ελεκτής και ο Κουκουβιός. Βάλει και τον Κουκουβιό, Μαρία. Τον Κουκουβιό. Πορτοσάλτε να φύγει, δεν λέει τα χωριά. Θα τα διάσετε, λέει αυτά τα χωριά. Τους καραγκιόζηδες του διαδικτείου. Ναι, ναι. Του έγραφε το Ματέο και το Κοντό. Μας είπαν καραγκιόζηδες, μας είπαν χίλια δυο για τα εμβόλια. Λοιπόν, λένε τους ψουφίμια για ψουφίμια. Χλεβάζουν την περιοχή, κυρίες και κύριοι. Όποιος είναι ΣΥΡΙΖΑ, τον χλεβάζουν. Λοιπόν, αυτούς εδώ τους ανθρώπους βλέπετε, κυρίες και κύριοι. Είναι ημέρα τέτοια. Σέβομαι εσάς τους τηλεθεατές, θα έλεγα πολύ βαριά λόγια, κυρίες και κύριοι. Πάρα πολύ βαριά λόγια. Αλλά κάποια στιγμή με τον Ισπράκτορα, με τον Κουκουβιό, με τον Ελεκτή θα ανταμώσουμε και θα πούμε πάρα πολλά πράγματα. Θα πούμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί η αξία και η διάρκεια της ζωής του κάθε ανθρώπου και η διαδρομή του είναι πάρα πολύ διαφορετική για αυτούς τους χαρτογιακάδες. Δεν θα σχολιάσω άλλο. Πάμε όμως να δούμε τις παθογένειες της ελληνικής δικαιοσύνης, κυρίες και κύριοι. Μία υπόθεση σας την έχω δείξει πάμπολες φορές, η οποία εκκρεμεί, έχουν γίνει οι καταθέσεις και εδώ όταν θα έρθει η ώρα θα σας αποκαλύψουμε, σας αποκαλύψουμε τη σύνθεση του Αρείου Πάγου, της εγκληματικής απόφασης αυτή, αλλά και του ανθρώπου αυτού, ο οποίος επειδή 22 συναπτά έτη, όχι δεν έπρεπε να ήταν στο δικαστικό χώρο από αυτά που εμείς καταγγείλαμε στους αρμόδιους εισαγγελείς, αλλά νομίζω ότι είναι από αυτά που η ίδια η πρόεδρος του Αρείου Πάγου και οι εισαγγελές του Αρείου Πάγου, οι ίδιοι δηλαδή, έχουν πει ότι είναι δικαστές οι οποίοι είναι σάπιοι από πάνω μέχρι κάτω. Τίποτα άλλο δεν θέλω να πω. Άστο όμως, Μαρία, για να δείξουμε εκτός από τη μήνυση στην απόβασή τους, και οι ίδιοι δικαστικοί επιμελητές, συγκατηγορούμενοι στην υπόθεση, κυρίες και κύριοι, λένε για αυτή τη σύνθεση, κυρίες και κύριοι, τους λένε απατεώνες. Οι ίδιοι που συμπράξαν, ήταν γνωστοί από παλιά και θα τα αποδείξουμε αυτό, υπέρ τράπεζας, κυρίες και κύριοι, με εγκληματική απόφαση εξόφθαλμη, ενώ θα ήταν πάρα πολύ απλό, κυρίες και κύριοι, ο συγχυτής αυτός, ο αεροπαγήτης, να αυτοεξαιρεθεί και να πει στους συναδέλφους του αεροπαγήτες που εξαπάτησε, αν και αυτοί έπρεπε να ελέγξουν, γιατί δεν πάνε να πει ότι ο εισηγητής τα λέει και είναι, να δουν εκθέσεις επίδοσης, να δουν επιδόσεις, να δουν το θέμα με άλλο μάτι, αλλά είπαμε ότι το έχω πει πάμπολες φορές, ότι αν είναι μια υπόθεση δισεκατομμυρίων πονάει, εδώ δεν μπορείς να γλιτώσεις, κυρίες και κύριοι, από ένα φυσικό πρόσωπο. Όχι αεροπαγήτης να είσαι, ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Και αν θα δείτε κυβερνήσεις, κυρίες και κύριοι, επεισόδια που γίναν πάμπολες φορές στο παρελθόν, ακόμα και στη Χούντα, γονάτισαν ακόμα και κυβερνήσεις, κυρίες και κύριοι, φυσικά πρόσωπα, απλοί άνθρωποι, κυρίες και κύριοι. Γιατί αυτούς δεν μπορείς να τους αγγίξεις, δεν μπορείς να τους μέμψεις και την πληρώνεις. Έτσι λοιπόν αναμένουμε τη στιγμή και την ώρα της δικαίωσης, κυρίες και κύριοι, και μέσα από εδώ να δικαιωθούν πάμπολοι, όπως και ο πατέρας του κυρίου Κασελάκη δημόσια, κυρίες και κύριοι, είπε, κατήγγειλε, και αναμένουμε να δούμε τι ήταν αυτά τα οποία τους στέρισαν την περιουσία, εν πάση περιπτώσει ποιοι συμμετείχαν σε αυτό το παραδικαστικό κύκλωμα. Ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Να δούμε το επόμενο θέμα μας, κυρίες και κύριοι, να τα τρέξουμε λίγο. Θα δείτε λοιπόν ότι μέσα σε όλα αυτά, μέσα πέφτουν με τις εξαγγελίες τους οι αεροπαγήτες, οι πρόεδρος δηλαδή και οι εισαγγελές, αλλά δεν είναι μόνο, κυρίες και κύριοι, αυτά είναι και οι απάτες που κάνουν σε απλούς πολίτες εταιρείες, μεγάλες και τράπεζες, κυρίες και κύριοι. Βλέπετε, πλαστογραφία εγγύησης, κυρίες και κύριοι. 3,5 χρόνια για να εκδώσει απόφαση κάποιος δικαστής, θα πούμε το όνομά του κάποια άλλη φορά, αφού ακόμα δεν το έχει αφαιρηθεί ο φάκελος ή δεν έχει εκδώσει απόφαση. 3,5 χρόνια, κυρίες και κύριοι. Και φυσικά δεν μπορείς αυτό να το
να το κρύψεις, γιατί όταν εκδοθεί ή όταν αφαιρεθεί ο φάκελος, θα αναδείξουμε εδώ, θα δείξουμε δηλαδή την ημέρα της συζήτησης και θα δείτε ότι στο Δώσε Λύση ακούτε μόνο αλήθειες και γίνονται αποκαλύψεις. Ευχαριστώ πολύ. Στην επόμενη καρτέλα, Μάρια. Σήμερα θα δείτε μοναδικά πράγματα. Αυτό, κυρίες και κύριοι, αυτά τα δύο έγγραφα είναι η απόλυτη ξεφτύλα της ελληνικής δικαιοσύνης, του Τηρεσία, κυρίες και κύριοι, που έχει διαλύσει τον Έλληνα επιχειρηματία και τον κόσμο και των τραπεζών, κυρίες και κύριοι. Ψευδή, αναλυθή, εκ των πονηρού στοιχεία και αφορά ανήλικα παιδιά, και δεν ήμασταν εμείς, κυρίες και κύριοι, να τα αποκαλύψουμε και να προλάβουμε και να... γιατί είμαστε έμπειροι. Εδώ, ξέρετε, αν δεν ήταν η εμπειρία μας και των συνεργατών μου, δεν θα μπορούσε από εδώ να γλιτώσει κανείς, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, εμφανίζουν ένα δάνειο στεγαστικό, κυρίες και κύριοι, 193.000, λέει, σαν καταναλωτικό, κυρίες και κύριοι. Με άλλον αριθμό σύμβασης, είναι ο αριθμός λογαριασμού, όπου ακυρώθηκε και το δάνειο και η διαταγή πληρωμής και τα πάντα. Και η εμπειρία μας έκανε να αποκαλύψουμε, κυρίες και κύριοι, ότι περάσαν άλλα στοιχεία στον Τηρεσία για να μπορούν να μεταβιβάσουν αυτά τα ακυρωθέν από τους Έλληνες δικαστές δάνεια, με τελεσίδικη απόφαση και αμετάκλητη απόφαση, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουν στοιχεία για να μπορούν να τα μεταβιβάσουν. Και έστειλαν 4 επιστολές με διαφορετικούς αριθμούς συμβάσεων, κυρίες και κύριοι, και δεν τους έχει κλείσει κανείς φυλακή. Για έναν δικαστή δηλαδή και για έναν εισαγγελέα, ένα χαρτί που στέλνει ένα φάνσα, το πω εγώ έτσι, με λάθος ή εκ το πονηρού νούμερο σύμβασης, δεν είναι τίποτα. Είναι, κυρίες και κύριοι, γιατί αν το κάνατε εσείς θα σας είχαν μπουζουριάσει μέσα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα σταματήσουμε σήμερα τις αποκαλύψεις, κυρίες και κύριοι. Βλέπετε, η άμυνα, το έχω πει πάμπολες φορές, κάνατε ανακοπή με το 933 κατά της κατάστασης, εκτέλεσης, επιταγής προς πληρωμή. Μην σταματάτε. Μην σταματάτε. Μην τους δίνετε έδαφος. Έχετε αξιόλογους δικηγόρους. Η επαρχία έχει αξιόλογους δικηγόρους. Και παρουσιάζουμε εδώ σήμερα μια, και θα δείξουμε και την απόφαση, σημαντική αναστολή, κυρίες και κύριοι, στην κατέφεση. Δηλαδή, δεν ευδοκίμησε η ανακοπή, έγινε έφεση και πεθανολογήθηκε με το 938. Έχεις δικαίωμα να κάνεις αναστολή και στην έφεση, υπό τον όρο να πιθανολογείται ότι θα ευδοκιμήσει κάποιος όρος της εφέσεως. Τι σημαίνει αυτό, κυρίες και κύριοι? Ότι πάμπολοι δικαστές που κάνουν το λάθος, είτε όπως εσείς καταγγέλλετε είναι υπέρ το φανς, θέλουν να σας κόψουν τα φτερά, και τα φτερά, κυρίες και κύριοι, όπως θα δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κόβονται, διότι πέφτετε θύματα σε όλα αυτά τα δίθεν προγράμματα, γέφυρα, εξοδικαστικούς, αναγνωρίζετε το χρέος, και τι θέλει ένας άλλος δικαστής? Δεν θέλει τίποτα άλλο. Του λύνετε τα χέρια. Να σας πει, κύριε, έκανες την προσπάθεια, αναγνώρισες το χρέος, τώρα τι θέλεις από εμάς? Δηλαδή, εκεί που έπρεπε με τον φυσικό μας δικαστή, διαμέσου του δικηγόρου μας, να πάρουμε τη σωστή και την ορθή απόφαση, που είναι μόνο μία για τους δανειολήπτες, ότι σε μία χώρα χωρίς προοπτική, σε μία χώρα που πτώχευσε, που μας στέλνει τα εισοδήματα, μας έστειλαν στον κρεμό, δεν μπορούμε να πληρώσουμε, κύριοι. Και όταν εσείς κάνετε χωρίς να έχετε συμβούλους όλα αυτά τα λάθη και προστρέχετε σε ρυθμίσεις, ή εν πάση περιπτώσει δεν ξέρετε να χειριστείτε τις υποθέσεις και σας αποκλείουν από οποιαδήποτε ρύθμιση, λύνετε τα χέρια του δικαστή, ο οποίος τρίβει τα χέρια του και απορρίπτει, κυρίες και κύριοι, τις ανακοπές σας και ό,τι άλλο, ό,τι πια άλλη άμυνα επιλέξουν οι δικηγόροι σας, κυρίες και κύριοι. Γιατί κάνατε λάθη. Αναγνωρίσετε με πρόσθετες πράξεις, είτε μέσω του εξοδικαστικού, είτε μέσω email, είτε μέσω τηλεφώνου, τους δώσατε το δικαίωμα, κυρίες και κύριοι, να γλιτώσουν οι δικαστές από το να γράψουν την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι μόνο μία. Σε μία χώρα χωρίς προοπτική, σε μία χώρα που διέλυσε τον Έλληνα, τον επιχειρηματία, όλα τα φυσικά πρόσωπα, και φυσικά δικαιούσε κούρεμα, και φυσικά δικαιούσε την προσοχή, και δικαιούσε
την υποστήριξη της ελληνικής δικαιοσύνης. Με εκείνα όλα όμως που θα πούμε στο δεύτερο μέρος, τους λάθος δρόμους που επιλέξετε, δώσετε στο δικαστή, λύσετε τα χέρια και σας φιλοκοπούν με απορριπτικές αποφάσεις επί των ανακοπών. Ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Άστο όμως εδώ, άστο εδώ, γιατί θα το πούμε στο δεύτερο μέρος. Ξεκινήσουμε αυτό γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Εδώ θα δείτε μια καταγγελία μιας πάρα πολύ μεγάλης επιχείρησης, κυρίες και κύριοι, και θα δείτε την απάντηση. Γιατί εδώ συμμετέχουν σε αυτή την επιχείρηση, έχουν μοιραστεί τα δάνεια 40 εκατομμύρια, 15, 25, όλες οι τράπεζες, όλα τα φάνες έχουν ένα μερίδιο. Και η απάντηση διευθύνου σύμβουλου του ΦΑΝΣ, κυρίες και κύριοι, της Do Valium προς τον επιχειρηματία, είναι αυτά που έλεγε, λέει, υποστηρίζει ο Σάκης Τζίμας επί χρόνια και το δώσε λύση. Και του λένε, κύριε, επειδή τα δάνειά σου έχουν την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, ενταχθήκατε στον Ηρακλή, λοιπόν δεν χρήζουν κουρέματος. Πιο πολλά στο δεύτερο μέρος. Ας βγάλουμε όμως στον αέρα, κυρίες και κύριοι, για να δείτε λοιπόν έναν δανειολήπτη, ο οποίος μία μέρα πριν την καταστροφή του εμπιστεύτηκε το Σάκη Τζίμα, τηλεφώνησε στην εκπομπή, το δώσε λύση, ζήτησε την προστασία μας, τον βγάλαμε μία φορά και σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε από το στόμα του και θα δείτε η δίησό μας, κυρίες και κύριοι, ότι ήταν αδύνατον να γλιτώσει αυτός ο δανειολήπτης όταν το έκλεισε τα μάτια η ελληνική δικαιοσύνη, όταν εμείς τον καθοδηγούσαμε και αυτόν και τη σύζυγό του, όταν του λέγαμε, κυρίες και κύριοι, σε δύσκολες ημέρες, γιατί κινδύνευε με κατάσχεση, ότι βάσει του σχεδίου που το παρουσιάσαμε θα λύσει τα προβλήματά του, τα οποία τα έλυσε. Χαίρετε. Καλησπέρα, κύριε Τζίμα. Επειδή φρονώ ότι είσαι ένας δανειολήπτης ο οποίος στην κόψη του ξεραφιού γλίτωσες το σπίτι σου, έχεις καταφέρει μια ρύθμιση με μηδέν επιτόκιο. Έτσι ακριβώς έγινε. Και το 50%, αν πληρώσεις το 50% του δανείου, του ποσού, θα σου χαριστεί το υπόλοιπο ποσό. Για πες εδώ έτσι δημόσια, περίμενες αυτή την εξέλιξη. Αυτή είναι η εξέλιξη. Είχαμε πάει στην τράπεζα για να κάνουμε μια ρύθμιση. Εκεί πέρα μας μπερδέψαν γιατί τα ψηλά γράμματα και όλα αυτά δεν τα ξέραμε. Πατήσαμε πάνω σε αυτά, χωρίς να έχουμε κάποιον σύμβουλο, κάποιον τέτοιο, μέσα από το κανάλι του Άστρα και από τη Δώσε Λύση και από εσάς, κύριε Τζίμα, προσωπικά, εσάς βρήκαμε και ήρθαμε σε επαφή κατευθείαν και προτρέπω όλο τον κόσμο, όσοι έχουν θέματα και προβλήματα, να έρθουν να σας βρουν προσωπικά, γιατί μόνο έτσι θα λυθούν όλα. Τα βάλαμε σε μια σειρά και γλιτώσαμε όλο αυτό το σπίτι από χίλια μύρια. Από χίλια μύρια που μας είχαν καταντήσει και μας είχαν κάνει να υπογράφουμε συμβάσεις χωρίς να ξέρουμε τι μας γίνεται και να μας κοροϊδεύουν όλοι μέσα στην τράπεζα. Επειδή λοιπόν είναι καταιγιστικές εξελίξεις και εδώ θα ενημερώσουμε όλη αυτή τη χρονιά τους δανειολήπτες που το πάνε πλέον τα φανς. Τα φανς θέλουν να εξαφανιστούν από την Ελλάδα, σας το λέω δημόσια. Έτσι λοιπόν θα προστρέξουν άλλες εταιρείες που δεν θα είναι τράπεζες, θα χρηματοδοτούν τα δάνεια. Εκεί λοιπόν ένας καλός σύμβουλος θα μπορεί να διαπραγματεύεται και θα γίνεται, αγαπητέ μου, το εξής. Το σπίτι μου έχει 100.000 ευρώ, χρωστάω 200, θα μας δίνει μια άλλη εταιρεία 80.000, εσύ θα έχεις το δέαλαρ να ελπείς ότι εφόσον μου κουρέψαν τις 100 και άλλες 20 και πληρώνω 80, θα τρέχεις να είσαι συνεπής. Έτσι λοιπόν, για να γλιτώσεις το σπίτι σου με 80.000, αλλά και αυτή, το άλλο φανς, η άλλη εταιρεία που δεν θα είναι τράπεζα, που μαζί με το φανς προφανώς θα σε χρηματοδοτήσει ξανά τις 80.000, θα έχουν και αυτοί λοιπόν κέρδος, γιατί και αν δεν πληρώσεις την πρώτη δόση, σου δώσαν 80 και η αξία του κινήτου είναι 100. Έχουν καταλάβει και έχουν συλλογιστεί δηλαδή αυτά που έλεγε το δώσε λύση. Και αυτό που εσύ ο ίδιος μου είπες και θέλω να το πεις δημόσια. Κύριε Τζίμα, σε πίστεψα, σε ακολούθησα, γιατί δεν είπες ποτέ δεν θα πληρώσετε τίποτα. Είναι έτσι? Έτσι ακριβώς είναι. Και αυτό ήθελα να πω τώρα, ότι εγώ, κύριε Τζίμα, το έχω ξαναπεί, σας πίστεψα
Σας πίστεψα μέσα από τις εκπομπές που κάνατε, γιατί δεν είπατε ποτέ σας τα χαρίζουν, θα σας κάνω, θα σας δράνω, θα σας κάνω. Είπαμε να τα βάλουμε κάτω και να βρούμε μια λύση, να πληρώσουμε τι είναι να πληρώσουμε, αλλά όχι αυτά που μας κάναν και μας έβαζαν ξανά τα δάνεια από την αρχή. Σε ευχαριστώ πολύ, να μου φιλήσει τη σύζυγό σου. Εγώ θέλω να σας πω ένα ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας έχει η Παναγία πάντα καλά και προτρέπω όλο τον κόσμο να έρθει να σας βρει προσωπικά και να σας μιλήσει. Μόνο έτσι θα μπορεί να απεμπλακεί από όλα αυτά. Χωρίς σύμβουλο και χωρίς δικηγόρους δεν γίνεται αυτή η δουλειά. Σε ευχαριστώ από πολύ. Από το να τρέχουν από τράπεζα σε τράπεζα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό σου βράδυ. Μείνε κοντά μας. Μείνε κοντά μας. Κυρίες και κύριοι, να πάμε λοιπόν ταχύτατα έτσι στα επόμενα δύο λεπτά, γιατί θα πάμε στις διαφημίσεις. Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να τηλεφωνείτε 2421-31434 για να συμμετάσχετε στην κλήρωση της κληρώσης και θα δείτε ότι το δώσει λύση. Σας επιφυλάσσει πάμπολες εκπλήξεις αυτή τη χρονιά πάνω στο θέμα των κληρώσεων, κυρίες και κύριοι. Να δούμε όμως τον δήμαρχο της περιοχής μας, που σήμερα είχε και εγκαίνια του εκλογικού του κέντρου. Ήταν κατάμεστο, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, εδώ βλέπετε ο δήμαρχος, κυρίες και κύριοι, του Βόλου με τη Μάνικα. Λοιπόν, τι δεν έχουμε ακούσει, κυρίες και κύριοι, για αυτά τα οποία ο δήμαρχος, κατά τη γνώμη του, με αυτόν τον τρόπο, κυρίες και κύριοι, θέλει να συμπαρασταθεί στους πληγέτες. Καθαρίζει δρόμους, μοιράζει τρόφιμα, μοιράζει νερά, κυρίες και κύριοι, αλλά αυτός ο άνθρωπος, επειδή όλοι θέλουμε, δεν θέλουμε, κυρίες και κύριοι, γνωρίζουμε, έτσι να το πω εγώ έτσι, την ιστορία του, γνωρίζουμε τη δυναμικότητά του, γνωρίζουμε έναν άλλον τρόπο που προσεγγίζει τα πράγματα, που κατά τη γνώμη του θεωρεί σωστό και τον δικαιώνει με τα τεράστια ποσοστά, κυρίες και κύριοι, που εκλέγεται, αλλά και εμείς δεν μπορούσαμε να αφήσουμε τον δήμαρχό μας αβοήθητο, διότι δεν μπορείς, δήμαρχε, λοιπόν, να έχεις αυτή τη μάνικα. Εμείς σου βρήκαμε μάνικα σε όλη την οθόνη. Δυνατά, Μαρία. Μαζί. Δεν πάει τώρα στο δικό μας το δήμαρχο και άστο, Μαρία, άστο. Βρήκαμε λοιπόν την κατάλληλη μάνικα. Φυσικά ήταν, κυρίες και κύριοι, κι άλλος εκεί ένας αντιδήμαρχος, αλλά για εκείνον νομίζω ότι δεν ήθιστε έτσι λοιπόν. Αυτή είναι η μάνικα λοιπόν, αρμόζει στον δήμαρχο, έτσι για να πυροβολεί, να καθαρίζει τις λέρες, κυρίες και κύριοι. Γιατί λέρες υπάρχουν πολλές, κυρίες και κύριοι, πολιτικές λέρες στην ελληνική δικαιοσύνη, στην κοινωνία και γενικά. Και εγώ είμαι ένας άνθρωπος, ένα τρίτο μάτι, και πρέπει να πω αλήθειες, κυρίες και κύριοι. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος εκλέγεται με αυτά τα ποσοστά που εκλέγεται, πρέπει να το σέβεσαι. Ο χλεβασμός, σας το έχω πει πάμπολες φορές, είναι μείον στην πολιτική. Το πλήρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, το πληρώσατε εσείς, οι αντίπαλοι του Δημάρχου, οι αντίπαλοι κάποιων άλλων, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό λοιπόν η μόνη λύση, εδώ έχουμε βρει, κυρίες και κύριοι, μάνικα Καλάζνικοφ, κυρίες και κύριοι, για να ξεπλένουμε τη λέρα. Γιατί η λέρα ξεπλένεται και με άλλους τρόπους, όπως κάποιοι από εμάς παλιοί δυναμικοί επιχειρηματίες γνωρίζουν, κυρίες και κύριοι. Και αυτή ξεπλένεται μόνο με τις πράξεις, κυρίες και κύριοι, και με τα έργα. Και με τη συμπαράσταση, όπως κάνει το δώσε λύση, στον ευάλωτο, έμπραχτα και όχι με το στόμα. Ρίχνεσαι λοιπόν στη φωτιά. Και όταν ρίχνεσαι στη φωτιά και δεν κάθεσαι στα γραφεία και προσφέρεις με τον τρόπο που εσύ κρίνεις ορθό, ο κόσμος θα σε κρίνει. Και δυστυχώς για κάποιους ο κόσμος κρίνει με το δικό του τρόπο, κυρίες και κύριοι. Και τα ποσοστά ήταν και θα είναι, πιστεύω, πάλι τεράστια. Κόψτε, αλλάξτε λοιπόν τη φιλοσοφία, μη χλευάζετε τους αντιπάλους σας, κοιτάξτε να κερδίσετε τον κόσμο με τα έργα, με επιχειρήματα, κυρίες και κύριοι, γιατί θα δούμε και παρακάτω έναν άλλον υποψήφιο δήμαρχο, ο οποίος τώρα λέει τάζει 300 ευρώ. Όταν εμείς εδώ, η πρώτη εκπομπή
στην επαρχία, η πρώτη εκπομπή στη Θεσσαλία. Ξεκινήσαμε να βοηθάμε τους ευάλωτους, να δίνουμε χρήματα, δεν ακούσαμε κανένα μπράβο. Τώρα μας ακολουθείτε, κύριοι, γιατί καταλάβατε ότι ο κόσμος πιστεύει, έχει μάτια, πιστεύει και βλέπει μόνο τις αλήθειες, κυρίες και κύριοι. Και οι δημοκρατίες γι' αυτό είναι δύσκολες. Για βάλε λοιπόν να δούμε, ο κύριος Παπαπέτρου λοιπόν θα ανακοινώσει μεταξύ άλλων τη χορήγηση επιδόματος έως 300 ευρώ, λέει, σε οικογένειες δημοτών με κοινωνικά κριτήρια. Εμείς, κύριε Παπαπέτρου, αυτό το κάνουμε 2-3 χρόνια. Δεν είδαμε κανέναν από εσάς, και δεν εννοώ εσάς μόνο, να σηκώσει το τηλέφωνο και να πει, κύριε Τζίμα, βάζω κι εγώ 300 ευρώ για την κλήρωση αυτή που θα κάνετε την άλλη Τετάρτη, να κερδίσουν άλλοι δύο άνθρωποι με 150 ευρώ έστω, το ελάχιστο. Αυτή είναι η προσφορά. Γι' αυτό σταματήστε να κρίνετε τις προσφορές των άλλων, κυρίες και κύριοι. Αλλά πήγε και 19, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε σε διαφημίσεις, Μαρία, γιατί όπως λέμε εμείς εδώ στον Άστρα, τι καλύτερο το να δεις διαφημίσεις των τοπικών μας επιχειρήσεων. Ένα τραγουδάκι έτσι, έτσι, και πάμε σε διαφημίσεις. Δυνατά, Μαρία, διαφημίσεις. Σε λίγο και πάλι κοντά σας. Απόψε ζούμε στα παραμύθια που τελειώνουνε ως το πρωί. Είναι φαρμάκι πικρό η αλήθεια, άλλο αγάπη κι άλλο ζωή. Άστρα, το δικό σου κανάλι. Και πάλι κοντά σας. Πάμπολα τα θέματα σήμερα, ξεπερνούν νομίζω τα 45. Έτσι λοιπόν να τα τρέξουμε γρήγορα για να μπορέσουμε να τα προσεγγίσουμε όλα. Για να ακούσουμε λοιπόν τι έλεγε στη Βουλή, γιατί πολλές διαφορετικές τοποθετήσεις ακούσαμε, η κυρία Αγαπηδάκη. Για να δούμε. Πιθανό να μην γνωρίζετε, κυρία Κωνσταντοπούλου, ότι το νερό στο Βόλο δεν ήταν πόσιμο ούτε πριν από την πλημμύρα. Ο όρος ο σωστός, και το λέω αυτό γιατί έχει σημασία να το γνωρίζουν οι Έλληνες πολίτες, είναι νερό κατάλληλο για ανθρώπινη χρήση. Αυτό που κάνουμε από την πρώτη στιγμή για την προστασία της δημόσιας υγείας είναι ένα σχέδιο παρέμβασης σε τρεις βασικούς άξονες. Ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Προστασία της δημόσιας υγείας, αγαπητή μου, ξεκινά πρώτα από την ψυχολόγο, από τον ψυχολόγο που τεινάζονται τα μωρά στον αέρα ή θα ακούν καμιά βροχή λοιπόν και δεν θα κοιμάται κανείς. Θα ανησυχούν όλοι, η γη έχει φουσκώσει λοιπόν από νερό και τέτοιες δηλώσεις το μόνο που κάναν, και μετά φυσικά τρέχατε εκεί να τα συμμαζέψετε, το μόνο που κάναν ήταν ζημιά, ακόμα μεγαλύτερη ζημιά στον τόπο, σε ό,τι είχε απομείνει εν πάση περιπτώσει από επιχειρήσεις. Και αυτή η ευαισθησία σας λοιπόν με θεωρίες για να γλιτώσετε, να βοηθήσετε λοιπόν τον κόσμο από τις λοιμώξεις δεν αγγίζει κανένα, γιατί ο κόσμος πλέον δεν τα χάφτει αυτά, και πηγαίνετε λίγο στα χωριά για να δείτε λοιπόν εκεί ποιο νερό είναι πόσιμο και αν είναι πόσιμο. Οι άνθρωποι δεν έχουν να πλύνουν τις λάσπες. Σηκώνεις ένα συντόνι λοιπόν που μένουν, να το πω εγώ, κάποιοι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, να το πω εγώ έτσι, το στρώμα που κοιμούνται και έχει 600, 500, 700, 800 κιλά λάσπη με το νερό, κυρίες και κύριοι. Για να δούμε όμως ακόμη μια φορά μια δήλωση του κύριου Κασιλάκη. Για να ακούσουμε. Κλέφτη, το 10 και το τσακώσαμε. Τελικά έργα. Πού είναι σε όλη την περιφέρεια αυτά τα χρήματα. Και εδώ στο Βόλο έχετε έναν δήμαρχο
ο οποίος είναι γνωστό ότι διαπλέκεται με οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα που ελέγχουν τη ζωή του. Μιλες πουλά, Κασελάκη, μιλες πουλά. Λοιπόν, καλά είναι λοιπόν να τα λες, αλλά νομίζω θα το πω έτσι δημόσια, πήρες φόρα. Πήρες φόρα λοιπόν, σου είπαν και τα παπαγαλάκια, ξέρεις, αυτό συμβαίνει στο Βόλο, εκείνο συμβαίνει, ξέρω εγώ, στα Τρίκαλα, στην Καρδίτσα, εκεί με τους δικαστές, με τον ένα, με τον άλλο λοιπόν, και πήρες φόρα, χαμηλά την μπάλα. Χαμηλά την μπάλα και κοίτα να προσεγγίζεις τα θέματα με διαφορετική φιλοσοφία. Για να ακούσουμε λοιπόν εδώ τον κύριο Κου, γιατί λέει... Τον κύριο Κασελάκη πώς θα τον αποκαλούμε, ναι, η συνάδελφή του. Ή Στέφανος ή ο Στέφανος. Ο Στέφανος. Κύριε Κουγιά, και ένα σχόλιο για τις δηλώσεις του. Στο πειθαρχικό του συλλόγου, γιατί δεν απευθυνόμουν με θηλυκό γένος στους μάρτυρες κατηγορίες. Μα ο Στέφανος είναι τώρα αυτό, δεν είναι. Κύριε Κουγιά, θα μας κάνετε και ένα σχόλιο για τις δηλώσεις του κυρίου Κασελάκη περί ξεβογιάσματος. Ο κ. Κασελάκης είναι ο σύζυγος. Πιο χαμηλά μας. Κάτσε ρε Αλέξη. Σε έχω ακούσει πάμπολες φορές, τοποθετήσει, έχεις τοποθετήσει, δικαίωμά σου είναι να πεις ελεύθερα τη γνώμη σου. Αλλά δεν ξέρω, έτσι θα έρθω να παρακολουθήσω καμιά δίκη εκεί που οι πρόεδροι λένε του μάρτυρα, θα σας βγάλουμε έξω κύριε καθίστε κάτω και του παίζουν αφεντικά. Λοιπόν, εκεί τι κάνεις, εκεί τι κάνεις, ποιανού θέση παίρνεις λοιπόν. Έχει λοιπόν και ο κύριος Κούγιας, και εγώ το έχω πει πάμπολες φορές, ξέρει τους δικηγόρους, με σωστές τοποθετήσεις πάμπολες φορές, αλλά νομίζω ότι σε αυτά τα θέματα πρέπει να είναι λίγο πιο χαλαρός. Παιδιά έχουμε όλοι και αυτά είναι Ελληνόπουλα και ο καθένας είναι Ελληνόπουλος και νομίζω η προσωπική του ζωή είναι δική του και δεν μπορούμε εμείς να την κρίνουμε ή να κρίνουμε ανθρώπους, να χτυπάμε δηλαδή, να δίνουμε χτυπήματα. Και νομίζω εσύ δεν θέλεις να το κάνεις αυτό, όπως δεν το κάνω κι εγώ ποτέ. Χτυπήματα κάτω από τη μέση. Όχι, χτυπήματα κάτω από τη μέση, κυρίες και κύριοι. Για να δούμε λοιπόν, έτσι για να καταλάβετε, πώς σκέφτονται μερικοί άνθρωποι, λέει. Στα βομβαρδισμένα, λέει, παλιά φυτεύουν λουλουδάκια στους κόμβους. Ακούστε λοιπόν δημοσιεύματα. Λοιπόν, τον πείραξε, όπως είπε και ο κύριος Κασελάκης, έχετε ένα δήμαρχο εκεί. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα άλλο δημοσίευμα. Ακούστε, σας το έχω πει πάμπολες φορές. Υπήρξα σύμβουλος μεγάλων πολιτικών, σύμβουλος μεγάλων εταιριών. Μπόρεσα να πολεμήσω, να σας το πω εγώ έτσι, ένα δύσκολο χώρο που είναι η ελληνική δικαιοσύνη. Λοιπόν, μπόρεσα και τα ακούσατε πριν 5 λεπτά να σώσω οικογένειες. Και ξέρετε, δεν είναι εύκολο. Είναι καλά να κάθεις στον καναπέ και να ακούς αυτά τα λόγια αυτού του ανθρώπου, αλλά εγώ που γνωρίζω ότι ήταν ακατόρθωτο και γιατί το καταφέραμε, γιατί εκεί δεν μπερδεύτηκε ούτε ο γιος, ούτε η γυναίκα, ούτε η φιλενάδα, ούτε ο παρατρεχάμενος ο ΑΒ, γιατί περάσαμε δύσκολες στιγμές, δεχθήκαμε απειλές, κυρίες και κύριοι, και καταφέραμε αυτό που δεν κατάφερε ο δικαστής, να απονέμει δικαιοσύνη. Και όταν είπα λοιπόν σε εκείνη τη δικαστήνα, της είπα ψιθυρίζοντας, φεύγοντας λοιπόν από τα δικαστήρια, της λέω, κυρία μου, της λέω, αποτύχατε. Αποτύχατε και εμείς θα τα καταφέρουμε και τα καταφέραμε. Και τέτοιες αποφάσεις και τέτοιες δικαστήνες λοιπόν τελευταία εμφανίζονται ως διαμαγείες στα πρωτοδικεία με μεταθέσεις, κυρίες και κύριοι. Και είναι ένα θέμα που θα το δούμε. Αλλά είναι και πάρα πολλά τα χρήματα που έταξε, λέει, η κυβέρνηση λοιπόν, που πήρε λοιπόν, έπεισε να το πούμε έτσι λοιπόν, τους Ευρωπαίους για την βοήθεια 2,250 εκατομμύρια, 2,250 εκατομμύρια ευρώ. Για να δούμε λοιπόν, είναι αληθές, Κωνσταντόπουλος. Ότι έχουμε μπερδευτεί. Δείξαμε νωρίτερα κάποιες κάρτες για να κατανοήσουμε πώς σπάνε τα 2,25 δις, διορθώστε με αν το καταλαβαίνω λάθος, από αυτά τα 2,25 δις καινούργια χρήματα, χρήματα τα οποία δεν ήταν ήδη δεσμευμένα για τη χώρα μας και δεν τα κάναμε κάτι, είναι μόνο τα 650 εκατομμύρια. Το έχω καταλάβει σωστά? Σωστά το έχετε καταλάβει. Σας ακούω. Και γι' αυτό είναι προσπάθεια δημιουργίας παραπλανητικών εντυπώσεων. Αυτό που επιχείρησαν από κοινού ο κύριος Μητσοτάκης και η κυρία Φόντερ Λάιεν, προσπαθώντας να εμφανίσουν ως φρέσκο
κοινοτικό χρήμα, καινούριους ευρωπαϊκούς πόρους αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ελλάδα, τα 2,25 δισεκατομμύρια ευρώ. Η μεγάλη πλειοψηφία αυτών των κονδυλίων, κυρία Γιάμαλη, είναι κονδύλια που ανήκουν στην Ελλάδα, έχουν προσπαθεί στην Ελλάδα για να χρηματοδοτήσουν έργα. Ξέρετε, ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Ξέρετε, ή μάλλον πάμε να δούμε και τον Τριαντόπουλο, έτσι λοιπόν. Πάμε, βάλε και το υπόλοιπο, Μαρία, έτσι, τον κύριο Τριαντόπουλο. Σου τη δουλειά αγροτών εκεί που... και κτηνοτρόφων. Την κάρτα, ναι, βάλε και την κάρτα. Βάλε και την κάρτα, έτσι να δούμε λοιπόν. Έτσι λοιπόν, 2,5 λέει εδώ πέρα, 25 λέει εκατομμύρια δόθηκαν, 600 λέει χιλιάδες. Δόθηκαν ήδη, λέει, σε 4.470 νοικοκυριά. Δηλαδή πήραν κάπου από 6.000 και κάτι, κυρίες και κύριοι. Πιστώθηκαν στους λογαριασμούς τους. Εάν νομίζετε, κύριε, ότι με 6.000-7.000 θα αποκατασταθούν όλες αυτές οι ζημίες που έχουν πάθει αυτοί οι άνθρωποι, να φανταστείτε ότι μόνο για ψυχική ουδύνη, στην οποία ψυχική ουδύνη, όταν πάτε στα δικαστήρια, εσείς ζητάτε 50-100-200.000 ευρώ, λοιπόν, την οποία ψυχική ουδύνη. Είστε εσείς ηθικοί αυτούργοι που πάθαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Και θα δούμε παρακάτω ποιοι δώσαν εντολή. Ανοίξτε τα κανάλια, κλείστε τα κανάλια, να μην πνιγεί εκείνος. Όχι να πάει, να πάρει, ξέρω εγώ, αυτά τα βιωτοφόρα με τα λάστιχα να καθαρίσει, λέει, το σπίτι, λέει, του τάδε δημοσίου υπαλλήλου. Αλλά γιατί αυτή η περιοχή έχει και αξιόλογους καλλιτέχνες. Δεν είναι κρίμα. Το Λαζόπουλο. Ο νόμος είναι νόμος. Και από ό,τι βλέπω, σήκωσες και τα 7.000 που είχες στην τράπεζα για να μην μπορεί να στα πάρει εφορία. Κύριε διοικητά, τα είχα ανάγκη. Θέτει σε κίνδυνο τη ρευστότητα της τράπεζας. Τα έχω κρύψει. Να τα πας αμέσως στην τράπεζα, να μπορούμε να στα πάρουν. Έχω να θρέψω τρία παιδιά. Και Γερμανός έχει να θρέψει παιδιά και περιμένει από μάρ, να του δώσουμε. Χρωστάς του Γερμανού, το ξέρεις. Όταν η τράπεζα μου έρχονε τα επιτόκια, καθυστερούσα ένα μήνα και μου ερχότανε ξέρω πώς. Αντί μιλάς στην τράπεζα, από σήμερα ανοίγεις το σύστημα. Το κατάλαβες, τι έχεις λοιπόν να πεις τώρα, βλάκα. Έτσι λοιπόν. Τι έχεις να πεις. Έτσι, άστο, Μαρία. Ήμουν μεγάλος μαλάκας. Μαλάκας λέει. Βέβαια, βέβαια. Και το είπα στην αρχή της εκπομπής, λοιπόν, μεγάλοι μαλάκες είμαστε μερικοί. Από εμάς πήγαν λοιπόν άνθρωποι που δεν είχαν καμιά σχέση λοιπόν με τη Νέα Δημοκρατία και εμφανίζονται αυτή τη στιγμή και είναι υπουργοί και είναι και τι δεν είναι λοιπόν. Η Σάρα και η Μάρα, κυρίες και κύριοι, η Σάρα και η Μάρα. Για να δούμε όμως τι έλεγα, για βάλε ένα δύο Μαρία ο κόσμος. Βάλε όλα τα. Να, έτσι. Προδόνι, προς τα δόνια έφερε. Να δώσω κι εγώ. Πάμε όλοι μαζί, να. Βρίσκεται και εσείς παιδιά. Βάλε. Να, όλοι μαζί. Προδόνι, προς τα δόνια έφερε. Έτσι λοιπόν, ένα από τα πετυχημένα που έσπεσε από θεάσεις στο TikTok, κυρίες και κύριοι, από τα πετυχημένα και αληθινά, και αληθινά, γιατί οι άνθρωποι μας έβαλαν στάχτες στα μάτια, μας είπαν ότι έκαναν, λέει, τα αντιπλημμυρικά έργα, ήταν επαρκή τα έργα, για να δούμε έναν στα κεραμίδια. Για βάλε ένα δύο κόσμος, Μαρία. 13 Σεπτεμβρίου, Ιστιαία, Κέντρο Υγείας, 500 χιλιάρικα, Φάνης Σπανός. Κοιτάξτε, όλη η σκεπή βάζει νερά. Τα βλέπετε τα νάιλον. Ούτε αυτό. 500 χιλιάρικα τώρα την παραδώσανε. Βάζει νερά. Από εκεί τα ίδια. Νερά. Ρίξε και από εκεί. Χαμός. Ρίξε και από εκεί. Νερά παντού. 500 χιλιάρικα. Δεν κάνουνε πουθενά. Πουθενά δεν κάνουν σκόντο για τις μίζες. Δεν υπάρχει πουθενά σκόντο. Θα σας δείξουμε μετά τα αντιπλημμυρικά που φύγανε στη θάλασσα. Φτάνει. Για να δούμε λοιπόν, Μαρία, για να δούμε. Εντάξει, εδώ καταλάβαμε ότι έτσι απ' έξω ή μάλλον ευθέως ο κύριος Γκλέτσος μας είπε ότι τα μαγκώνουν, λέει. Τα μαγκώνουν. Για να δούμε τι λέει ΣΥΡΙΖΑ. Με εντολή, λέει, της περιφέρειας Θεσσαλίας έγινε ρήγμα σε φράγμα, κυρίες και κύριοι. Ότι ο Περιφερειάρχης, λέει, έδωσε εντολή και να ανοίξει ένα φράγμα, λέει, για να πνιγούν οι άνθρωποι σε κάποια χωριά. Λοιπόν, εγώ θα πω και θα δείτε, το έχω πει και στην προηγούμενη κουβή και παρακάτω. Θα ήταν καλό και φρόνιμο
κάπου να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες. Να λέμε και συγγνώμη, να λέμε που φταίξαμε, να λέμε τι δεν κάναμε, γιατί δεν το κάναμε σωστά. Αν πήραμε λάθος απόφαση ή όχι, κυρίες και κύριοι, και το έχω πει πάμπολες φορές σε αυτούς τους ανθρώπους και δεν το έχουν καταλάβει, ότι και για άλλες, για άλλα επαγγέλματα, ότι η σύμβουλη είναι το α και το μέγα. Ως διαμαγείας όμως, ή μάλλον από συνήθεια, σε αυτήν τη χώρα οι πολιτικοί, ξέρετε, τα κάνουν όλα μόνοι τους. Μόνοι τους αποφασίζουν, μόνοι τους παίρνουν αποφάσεις που θα πάνε, τι θα πούνε, τι θα κάνουν. Για να δείτε λοιπόν, και να σχολιάσω εφόρης της ύλης μια τέτοια απόφαση, για να δείτε λοιπόν, βλέπετε λοιπόν. Ένας έμπειρος πολιτικός, όταν λοιπόν θα το απεύθυνε, ένας πολίτης, Μητρόπολη, εν πάση περιπτώσει, οποιοςδήποτε εκεί της περιφέρειας, ένα αίτημα λοιπόν, και θα το έπαιρνε στα χέρια του και θα θα είχε ένα σύμβουλο και θα έλεγε, ξέρετε ότι μου έστειλε ο Μητροπολίτης αυτό το αίτημα. Εγώ παράδειγμα, έτσι, από τους ανθρώπους που ξέρω, θα του λέγανε ότι, ξέρετε κύριε Περιφερειάρχη, μην απαντάτε, αφήστε και πείτε ότι θα το δούμε το θέμα άμεσα. Λοιπόν, δεν πας και λες κατά τις δηλώσεις του Μητροπολίτη ότι δεν είναι αρμοδιότητα η συντήρηση της γέφυρας και κάποιες μέρες, λίγες μέρες δηλαδή, αυτές τις μέρες να πας και να φωτογραφίζεις δηλαδή πάνω στη γέφυρα και να λες ότι ναι, εμείς θα κάνουμε σαν περιφέρεια, θα αποκαταστήσουμε λοιπόν τη γέφυρα. Και ήρθε λοιπόν ο Μητροπολίτης και τα είπε έξω από τα δόντια και σ' άφησε εκθετημένο, κυρίες και κύριοι. Αυτές λοιπόν είναι οι αποφάσεις. Το κατά πόσο ευθύνεται ο Περιφερειάρχης ή όχι για όλα αυτά που προσπαθούν να του επιρρύψουν, νομίζω ότι, και θα το πω δημόσια, ότι υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, όπως πάντα, υπάρχουν και οι άνθρωποι, οι αυτοί, όχι αυτοί, όντως έτσι είναι, που περιμένουν με την πέτρα στο χέρι, κυρίες και κύριοι. Και τους ήρθε ως μάνα εξ ουρανού αυτή η θεομηνία, λοιπόν, και πήραν το σουγιά για να σε πληγώσουν, για να σε σφάξουν, κυρίες και κύριοι. Και ένας πολιτικός πρέπει να είναι έτοιμος σε αυτά. Γιατί βλέπετε ότι η πολιτική έχει και αυτό. Για δείτε. Από αρχηγός κόμματος στο Βασιλάκι, λέω εγώ τώρα. Καταλάβατε. Από πρωθυπουργός, αρχηγός κόμματος, ένα τότε σε βάλανε, εν πάση περιπτώσει, από ένα κόμμα του 3%, πήγες 32%, 33% και σήμερα πας δίνεις 2 ευρώ για να ψηφίσεις τον Κασιλάκη, ξέρω εγώ ποιον ψήφισες. Δηλαδή, από πρωθυπουργός γίνεις εκκλητήρας. Και αυτό ισχύει για όλους τους πολιτικούς, είτε είσαι δήμαρχος, είτε περιφερειάρχης, είτε αντιπεριφερειάρχης. Γιατί το δράμα δεν μπορείς να το κρύψεις πίσω από το δάχτυλο. Για να δούμε. Βλέπετε, κυρίες και κύριοι, ακόμη και κτίρια, όπως ο Σκλαβενίτης, τα οποία γίνονται με μια διαφορετική φιλοσοφία, βλέπετε πως έχουν καταντήσει. Δεν είναι ένα σπίτι σε ένα χωριό. Είναι μια επιχείρηση που ένας επιχειρηματίας, όταν βάζει τα χρήματά του εδώ, επιλέγει την περιοχή που θα χτίσει, επιλέγει, κυρίες και κύριοι, ποιοι θα κάνουν αυτό το έργο και προφανώς όλοι σας, έτσι, θα έπρεπε σαν πολιτική να αναδείξετε αυτό και να πείτε στον λαό, το θεσσαλικό λαό. Όταν λοιπόν ο Σκλαβενίτης παθαίνει αυτές τις ζημιές, τι να πάθει να μην πάθει ένα σπίτι και σε ένα χωριό, λοιπόν, που δεν υπάρχουν όχι αντιπλημμυρικά έργα, αλλά δεν υπάρχει ούτε ένα φρεάτιο λοιπόν. Αλλά εδώ θα πούμε και το άλλο της εμπειρίας, ότι κάποιες τέτοιες επιχειρήσεις σκοπίμως γίνονται σε κάποιες τέτοιες περιοχές, κυρίες και κύριοι. Γιατί είναι ασφαλισμένες, γιατί θα πάρουν αποζημίωση, και έχουμε δει τέτοιους έξυπνους επιχειρηματίες που χτίζουν εκεί κάποια εργοστάσια κοντά στα δάση ή σε περιοχές που δέχεται να πλημμυρίσουν, κυρίες και κύριοι.
Αυτή είναι η αλήθεια. Ακούστε όμως τι έλεγα. Στο δίκαιο. Και για μένα το λάθος που κάνουν αυτή τη στιγμή, αυτή η πολιτική, είναι ότι αυτή τη δεδομένη στιγμή προσπαθούν να απολογηθούν για τα έργα τους. Δηλαδή, προσπαθούν να πούν κάναμε εκείνο, κάναμε εκείνο, κάναμε εκείνο, αλλά ήταν τόσο μεγάλη θυμηνία και έγινε και είναι λάθος αυτό. Είναι λάθος. Επάνω στον πόνο, επάνω σε όλα αυτά τρέχεις, θα ξεχνάς το δίκαιο. Και για μένα το λάθος. Είδατε λοιπόν ότι οι άνθρωποι έχουμε πάρα πολύ, μάλλον σχεδόν όλοι, διαφορετικές φιλοσοφίες. Συγκλίνουμε φυσικά σε κάποια θέματα. Έτσι λοιπόν δεν μπορείς να είσαι πολιτικός, δήμαρχος, περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης και να κάθεσαι αυτή τη στιγμή που ο πόνος είναι τεράστιος, οι πολίτες σου, οι συμπολίτες σου, οι δημότες της περιοχής σου πονούν, τρέχουν, πληρώνουν το μάρμαρο και να λες ότι έκανα εκείνο έτσι, το έκανα σωστά, αλλά γιατί έπεσε, όχι δεν έκανα εκείνο, όχι φταίει ο βουλάβος, όχι φταίει ο κλητήρας, όχι φταίει ο φύλακας, όχι φταίει ο Θεός, όχι φταίει το νερό. Αυτές είναι χαζουμάρες. Λοιπόν, οι ίδιοι σας δηλαδή με τα λάθη, όπως η φωτογραφία, πας και φωτογραφίζεις στη γέφυρα των Τεμπών. Μέγα λάθος. Δεν υπάρχει περίπτωση να ήμουν εγώ σύμβουλος ή κάποιος άλλος έμπειρος και να σ' άφηνα να κάνεις αυτό το τραγικό λάθος μέσα σε αυτές τις ημέρες. Λοιπόν, αυτά είναι που λέμε διαφορά. Έτσι λοιπόν, δείτε και μια γέφυρα λοιπόν, για να ακούσουμε. Καλημέρα, Μαρία. Βρισκόμαστε στη γέφυρα του Ξηριά Αλμυρού, στον τόπο του εγκλήματος, στο έγκλημα που έχει ονοματεπώνυμον και λέγεται Δωροθέα Πολυντρίνη, αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλίας. Λοιπόν, κοιτάξτε τη γέφυρα. Μετά τον Ιαννό έκανε αυτά τα αυτιά, τα τσιμέντα που έχουν πέσει και σήκωσε και τη γέφυρα, μίκρινε δηλαδή το ύψος. Κοιτάξτε, ρώτησα μηχανικούς, ρώτησα εργολάβους, όλο τον κόσμο, άμα δεν έκανε αυτό το έργο δεν θα έπεφτε η γέφυρα. Και τώρα που το έκανε, τα αυτιά αυτά που στένεψαν και τη γέφυρα, άμα τα έφτανε μέχρι τις άκρες της όχθης, από εδώ και από εκεί, αριστερά και δεξιά, πάλι δεν θα έπεφτε η γέφυρα. Δηλαδή η γέφυρα έπεσε γιατί έκανε έργο η Δωροθέα Κολυνδρίνη. Το λένε λοιπόν, όλοι. Ακούστε κυρίες και κύριοι, ο καθένας παίρνει μια κάμερα, ένα κινητό. Λοιπόν, λέει αυτά που λέει, γίνεται δημοσιογράφος, λέει ρώτησα μηχανικούς. Ποιους μηχανικούς? Λοιπόν, και προσδιορίζει την αιτία λοιπόν, βλέπετε εδώ, ότι λέει το έργο που έκανε η Κολυνδρίνη λοιπόν. Η Κολυνδρίνη λοιπόν, η αντιπεριφερειάρχης. Κυρίες και κύριοι, γίναμε όλοι μηχανικοί, γίναμε όλοι δημοσιογράφοι. Και δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα και επειδή έχω μελετήσει, ξέρετε, και αυτό το θέμα περί των γεφυρών, να ξέρετε ότι εδώ όσες έχω δει στην Ελλάδα, ένα είναι το μειονέκτημα. Και θα το καταλάβετε αμέσως, κυρίες και κύριοι. Όταν έχουμε ένα ποτάμι 10 μέτρων, ακούστε, έχουμε ένα ποτάμι 10 μέτρων, ξέρετε, εκεί που είναι οι γέφυρες θα δείτε ότι γίνεται 12. Απλώνει δηλαδή. Απλώνει. Γιατί? Κυρίες και κύριοι, εκεί είναι το λάθος. Όταν εκεί το ποτάμι απλώνει, ξέρετε, τα νερά φεύγουν δεξιά και αριστερά, τα 10 μέτρα γίνονται 12, τρώνε το έδαφος γιατί σκάνε όλο και πιο στις όχθες, όλο και τρώνε τις όχθες και έτσι λοιπόν δημιουργούνται τα προβλήματα. Ενώ αν δείτε και έχω δει πάμπολα έργα στο εξωτερικό, συμβαίνει το αντίθετο. Το δεκάμετρο ποτάμι, σε πλάτος, να το πω εγώ έτσι, λοιπόν, γίνεται 9,5 μέτρα. Κυρίες και κύριοι, και ξεκινά από τα σιγά σιγά χιλιοστά, με δεξιά και αριστερά, κυρίες και κύριοι, με πέτρες, με αυτά τα σύγχρονα έτσι, με σίτες και τα λοιπά, πολλά μέτρα πριν και πολλά μέτρα μετά. Είναι η μόνη προστασία, κυρίες και κύριοι, για να μην πέφτουν οι γέφυρες. Αυτά όμως, να πω στον αγαπητό μου το φίλο, στοιχίζουν. Και δεν είμαστε εκεί για να ξέρουμε ποιος ήταν ο προϋπολογισμός για να γίνει αυτό το έργο και εάν
να το πω εγώ διαφορετικά έτσι επί των οικονομικών. Ζητούσαμε 5 φράγκα παραπάνω, θα μας χορηγούνταν αυτά τα χρήματα για να γίνει αυτό το έργο. Έτσι λοιπόν και αυτοί οι άνθρωποι και περιφερειάρχες και αντιπεριφερειάρχες και κυρία Κολυδρινή, λοιπόν, κοιτάνε να μην χάσουν κάποιες χρηματοδοτήσεις. Έτσι λοιπόν με τα λιγοστά αυτά χρήματα ή εν πάση περιπτώσει, γιατί είναι εύκολο για εσάς να λέτε τα πήραν, έκαναν, έραναν, προσπαθούν να αξιοποιήσουν αυτά τα χρήματα και να κάνουν το έργο όσο το δυνατόν καλύτερο γίνεται, κυρίες και κύριοι. Για να δούμε όμως έτσι μία ανάρτησή της, για βάλε να δούμε. Βλέπετε ότι τελευταίες ημέρες και το βλέπω και εγώ κρίνουν και οι αντιπεριφερειάρχες και η κυρία Κολυδρίνη και ο κύριος Μπέος και άλλοι πάρα πολλοί κρίνουν την παρέμβαση των εισαγγελέων. Εδώ θέλω να πω το εξής. Για μένα είναι λάθος εσείς να τοποθετήσετε για την δικαιοσύνη, διότι αυτή τη στιγμή δεν τρέχει η κάστανο, έτσι. Το ότι θα ξεκινήσει κάτι, παρήγγειλος εισαγγελέας, μια έρευνα κτλ. Δεν χρειάζεται να προστρέχετε από τώρα, πριν αποδοθούν ευθύνες και αν αποδοθούν ευθύνες και αν. Και όλοι γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολο, έτσι, μια προκαταρκτική να προχωρήσει, αλλά είναι και πολύ εύκολο, ξέρετε, γιατί το έχω πει πάμπολες φορές, με την ελληνική δικαιοσύνη δεν παίζεις. Και τα έχουμε ζήσει όλοι, λοιπόν. Πηγαίνει δικογραφία εσένα και σε στέλνει κατηγορούμενο και κάνεις 10 χρόνια να ξεμπλέξεις, λοιπόν. Γι' αυτό συνιστώ στους πολιτικούς, μακριά λοιπόν από την ελληνική δικαιοσύνη, αφήστε την σε εμάς, τους ανθρώπους που ξέρουμε, και δεν χτυπάμε την ελληνική δικαιοσύνη, ξέρετε, κάτω από τη μέση, την χτυπάμε ευθέως. Τι, ήσουν αεροπαγίτης. Πριν 22 χρόνια ήσουν απατεώνας, έκανες αυτό και συνέχιζες να το κάνεις αυτό. Λοιπόν, δεν δικαιούσε να είσαι και στον αεροπάγο. Και συνένοχοι είναι όλοι οι άλλοι που σε κρατάνε. Έτσι, γιατί στέλνεις εύκολα κατηγορούμενους, κάνεις ράνες και εσύ αυτή τη στιγμή ασκείς ένα επάγγελμα που δεν είσαι ικανός και δεν πρέπει να το ασκήσεις. Κάποιοι από εμάς όμως είναι σκληροί, θα αναμείνουμε λοιπόν με υπομονή και μετά θα πράξουμε κι εμείς τα νόμιμα. Γιατί νόμιμα και άλλες οδούς υπάρχουν χιλιάδες. Και όπως το έχω πει πάρα πολλές φορές, εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Ακούστε όμως έναν πάρεδρο εδώ, έναν κοινοτάρχη. Μετά τον Ιαννό υπήρχε καμπανάκι. Σαφέστατα. Στον Ιαννό υπήρχε καμπανάκι. Φτάσαμε εκεί, δοθήκαν πάρα πολλά χρήματα από ό,τι ξέρω. Γίνανε λέει αντιπλημμυρικά έργα. Ωραία, δεν αντιλέγω. Εδώ, σε εμάς, στο τελευταίο χωριό, εγώ έχω ακόμη νερό. Θα φύγουν όλα τα νερά του νομού και μετά. Συγγνώμη γιατί είχα μια κλίση. Ναι, όλα τα είδατε, αυτό τα παίζω για ποιο λόγο. Λέει, καταγγέλει και λέει. Από ό,τι γνωρίζω, Μαρία, ναι, από ό,τι γνωρίζω, δοθήκαν λέει, πάρα πολλά χρήματα. Πες του, αδερφέ. Πες του, δεν είσαι. Είσαι καινοτάρχης, λέει εκεί πέρα. Πες μας, ούτε εγώ αυτά τα χρήματα. Και μπορούσε να γίνει με αυτά τα χρήματα και τα φάγαν. Μπορούσε να γίνει με αυτά τα χρήματα και πήραν τόσα και φάγαν τα άλλα. Βγες και πες. Τι θα πει, γνωρίζω ότι πήραν πολλά χρήματα, δεν ξέρεις πόσα πήραν, πόσα εξόδεψαν, τι έκαναν, τι δεν έκαναν. Δηλαδή, θα τρελαθούμε σε αυτή τη χώρα. Είναι, μου θυμίζει και το είπα. Μου θυμίζει τις δίκες που πηγαίνω και δεν ξέρει που πάντα 4 πρόεδρους και τις λες, κυρία μου, δεν νομοποιείται το ΦΑΝΣ να υπογράψει αυτή τη διαταγή, την επιταγή, να δώσει εντολή, να εκδοθεί η διαταγή πληρωμής, να εκδοθεί η επιταγή προς πληρωμή, να κάνει κατάσχεση, λοιπόν, και δεν ξέρει που πάει τα 4. Φυσικά απέδειξε εδώ η αξιόλογη πρόεδρος, η κυρία Μιχαηλίδου, και με τη σύνθεση κάποιες δικαστήνες εδώ του Βόλου και πέρασαν τα γυαλιά σε όλη την Ελλάδα. Γιατί η απόφαση, το έχω πει πάμπολες φορές, έχει γυρίσει όλη την Ελλάδα και δεν υπάρχει καθηγητής, δικαστής γνωστός, εισαγγελέας, τα ίδιοι, οι ίδιοι συνάδελφοί μου που εργάζονται για τα ΦΑΝΣ να μου λένε πώς μπόρεσε αυτή η σύνθεση και κατανόησε αυτά τα πράγματα. Γιατί βάζανε εκεί σφραγίδες στον εχειροφυλάκιο, όπου να είναι ό,τι σελίδες και δεν συμμαζεύεται. Άρα λοιπόν η ελληνική δικαιοσύνη λειτουργεί. Άρα κάναμε τη Θεσσαλία, κυρίες και κύριοι, σκουπιδότοπο. Για δείτε λοιπόν. Δείτε λοιπόν. Σκουπιδότοπο η Θεσσαλία, κυρίες και κύριοι.
Παλαμάς Καρδίτσας, η Τέρας Καρδίτσας και χιλιάδες άλλες φωτογραφίες που υπάρχουν στο ίντερνετ, κυρίες και κύριοι. Σκουπιδότοπος, κυρίες και κύριοι. Ρημαδιό τα πάντα. Πόνος, δυστυχία, δεν έχουν οι άνθρωποι τα απαραίτητα, κυρίες και κύριοι. Θα μου πείτε και γι' αυτό δώσαν και τα 2,5 δισεκατομμύρια πάνε να πάρεις τώρα, θα δουλέψουν τα ψυγεία, πάλι αυτά θα τα πάρουν, πάλι η Γερμανία για εκεί θα πάει το χρήμα. Ευχαριστώ πολύ Μαρία. Έτσι λοιπόν, ξέρουν που τα δίνουν και είναι και δικά μας λεφτά. Και είναι και δικά μας λεφτά. Δείτε όμως... Πολύ δεν είναι γιατρέ μου. Να σου πω κύριε Νεόκοσμε, αν ήσουν άλογο θα ήταν κανονικό, αλλά για τον άνθρωπο είναι πολύ. Παρατρώσε. Σαν άνθρωπος δηλαδή. Αυτό είναι. Διότι δεν είσαι εγκρατής. Τρως. Το παν στη ζωή, αγαπητέ μου, είναι η δίαιτα. Ναι. Εγώ, για να περιορίζω το στομάχι μου, διατηρώ τη σιλουέτα μου. Αν δεν το βλέπω. Αυτά έτσι λοιπόν είναι. Κάνουν οι γιατροί, αυτά κάνουν οι πολιτικοί. Λοιπόν, συμβουλεύουν αυτά που δεν κάνουν αυτοί οι ίδιοι. Έτσι λοιπόν είδατε πόσο φιλοσοφημένες ήταν οι ελληνικές ταινίες. Η ζωή επαναλαμβάνεται. Τα ίδια λοιπόν ζούμε, τα ίδια παθαίνουμε στη ζωή. Είναι μια ρόδα η οποία γυρίζει. Και σαν να μην έφταναν αυτά, έχουμε και τον Άδωνη. Για να ακούσουμε. Η Θεσσαλία, ξέρετε, μια περιοχή που μαζεύει νερά. Η Θεσσαλία, το λέω έτσι από την αγάπη μου για τη γλώσσα, Θεσσαλία σημαίνει θέση Θεσσαλός. Έτσι είναι η περιοχή αυτή που είχε θάλασσα. Και όταν η θάλασσα άρχισε να φεύγει, ονομάστηκε ευθεία. Γιατί άρχισε να φύγει η θάλασσα στην περιοχή. Η φυσική δομή τη περιοχή να μαζεύει νερά. Ναι. Θα τρελαθούνε. Νομίζω ότι είναι εκεί στην εκπομπή που είχε τα βιβλία, ας πούμε, και έλεγε τα αρχαία. Θα τρελαθούμε. Ο κόσμος, κυρίες και κύριοι, πονάει και αυτοί βγαίνουν στα κανάλια και κάνουν θεωρία. Τι σημαίνει Θεσσαλία. Λοιπόν, βάλε έτσι ένα το μετουλάκι για να μην τρελαθώ. Βάλ το δυνατά. Βάλ το. Τον είδες πως μπαίνει το Γιώργο στο Μαξίμο, το έχεις δει. Δείξε το πλάνο πως μπαίνει ο Γιώργος του Μαξίμου. Ο Παπαδρέου έφτασε στο Μέγαρο Μαξίμου περίπου στις 9 το πρωί και από εκείνη την ώρα πέρασε έστω και για λίγο σχεδόν όλο το υπουργικό σύμβουλο. Βάλτε και στο γρήγορο να το πω σπίκι. Εδώ στο γρήγορο. Εδώ. Όπως μπαίνω στα μπουρδέλα μικρή. Άδωνε, κοίτα πως μπαίνει μέσα. Τον είδες 10-10 τα σκαλιά. Κοίτα λοιπόν μην έρθει η ώρα και τα πηδάς και εσύ 3-3 τα σκαλιά. Γιατί η ζωή είναι ρόδα. Είδατε λοιπόν τον Τσίπρα. Γιατί σας το έχω πει. Μπορεί η Θεσσαλία να πλημμύρισε από νερά, αλλά χαρτογιακάδες, σύγχρονη πολιτική της πλάκας, κάποτε η Θεσσαλία πλημμύριζε από κόσμο. Καμαρώστε. Λαέ της Λάρισας, λαέ της Θεσσαλίας, απόψε δεν είναι πολιτική συγκέντρωση. Αυτή η κοσμοπλημμύρα. Είδατε λοιπόν, κοσμοπλημμύρα. Έτσι πλημμύριζε η Θεσσαλία. Σας καταφέρατε αυτή την κοσμοπλημμύρα να την κάνετε πλημμύρα με νερό. Γιατί είσαστε άχρηστοι πολιτικοί. Και αυτά δεν θα τα ζήσετε ποτέ. Δεν θα τα ζήσετε ποτέ. Και κάποτε σε αυτή τη χώρα πρέπει να λέμε αλήθειες. Πρέπει να λέμε αλήθειες, κυρίες και κύριοι. Γιατί για να μαζέψουν αυτόν τον κόσμο αυτοί οι πολιτικοί, κυρίες και κύριοι, είχαν πειθώ. Κοσμοπλημμύρα στη Θεσσαλία και όχι πλημμύρα, κυρίες και κύριοι. Να δούμε λοιπόν, Μαρία, και το επόμενο. Έτσι βάλτο λοιπόν δυνατά. Να φυλάς κάπου κλειστά, να αυγατίζουν. Δεν ξέρεις πώς θα είναι τα πράγματα σε 5-10 χρόνια, να μην έχω εξασφαλίσει το μέλλον μου. Ποιο μέλλον δεν έχω φτάνω. Εγώ τα λεφτά τα θέλω πάντα διαθέσιμα. Πες ότι γνωρίζω μια κοπελίτσα, να μην έχω να την πάω μια βόλτα, να πάμε και ένα ταξιδάκι, αδερφέ. Καλά κρασά. Μια πιτσιρίκα. Μόνο ο Ανδρέας λοιπόν μπόρεσε και αυτό να το κάνει. Είδατε λοιπόν ότι η διαφορά των πολιτικών, κοσμοπλημμύρα στη Λάρισα, στη Θεσσαλία, και εσείς καταφέρατε να απαξιώσετε λοιπόν όλο αυτόν τον κόσμο, να το διώξετε μακριά και κοντέψετε να τον πνίξετε. Αλλά το Γιάννη που τον σκληρά στις εκλογές, έτσι λοιπόν το κριτικάραμε εδώ για να ακούσουμε γιατί λέει και μερικά σοφά πράγματα. Είναι ακραία και η εγκατάλειψη αυτής της χώρας και το φαγοπότη. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Πριν 2 χρόνια είχαμε τον Ιαννό, θυμάστε. Βεβαίως. Είχε πνιγεί η Θεσσαλία, είχε γίνει λίμνη Καρδίτσα, είχαμε νεκρούς, αγνοούμενους, εγκλωβισμένους.
Και τότε η κυβέρνηση έβαλε στην άκρη 800 εκατομμύρια από το ΕΣΠΑ και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Για να δούμε, έδωσε... για να δούμε καλά τα λέω Βαρουφάκης, πώς κατάτησαν τον κόσμο. Κοιτάξτε κυρίες και κύριοι, διεσόμαση. Λες και είμαστε στο Πακιστάν. Τον Τορβά. Στην πλάτη, στα χέρια τρόφιμα, νερά και μένουν στα μαντριά ο κόσμος κυρίες και κύριοι. Τα βλέπεις αυτά με τσουτάκι, άδωνε, τα βλέπεις αυτά. Αυτά να βλέπετε. Αυτήν την Ελλάδα λοιπόν ονειρευτήκατε. Αυτή έτσι θα μας καταντήσετε όλους κυρίες και κύριοι. Και το έχω πει πάμε πολλές φορές. Σας βολεύει να είναι η Ελλάδα με αλλοδαπούς, να μας διώξετε όλους. Λοιπόν να κυβερνάτε, να τους δίνετε από 300-400 ευρώ, να κυβερνάτε χωρίς λοιπόν πιέσεις. Δείτε, βάλε Μαρία δίπλα μου. Δείτε κυρίες και κύριοι, πονάει η ψυχή μας. Ευχαριστώ πολύ Μαρία. Αυτές είναι αλήθειες κυρίες και κύριοι. Οι άνθρωποι, τον Τορβά και στα βουνά και σβήνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις από τις τράπεζες και τα φάνες. Δείτε, βάλτε τον να δει ο κόσμος Μαρία. Έτσι λοιπόν, βλέπετε κυρίες και κύριοι, πνίγουν λέει τις υγιείς επιχειρήσεις. Όχι τις πνίγουν, τις έπνιξαν. Τις έπνιξαν κυρίες και κύριοι τις ελληνικές επιχειρήσεις. Θέλουν να τις εξαφανίσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις. Τις έπνιξαν οι τράπεζες, το κράτος που δημιούργησε την πτώχευση. Λοιπόν, αποποιείται ευθυνών, αποποιούνται ευθυνών οι τράπεζες και τα πληρώνουν οι εργαζόμενοι, οι επιχειρήσεις, ο ελληνικός λαός και τα φυσικά οι Έλληνες, οι ελληνικές οικογένειες που ξεσπιτώνονται και θα ξεσπιτωθούν. Αυτοί, κυρίες και κύριοι, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Να ξέρετε, θα σας πετάξουν όλους στο δρόμο. Και η μόνη λύση είναι το δώσε λύση με το Σάκη Τσίμα, ο φυσικός σας δικαστής και οι αξιόλογοι τοπικοί δικηγόροι. Το έχω πει μπάμπολες φορές και θα το ξαναπώ, κυρίες και κύριοι. Γιατί αυτοί οι πολιτικοί κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Ακούστε εξαγγελία. Είναι καιρός να ξεκινήσει και στην Ελλάδα ένας δημόσιος διάλογος για την υποχρεωτική ασφάλιση όλων των περιουσιών, όλων των σπιτιών, όλων των παραγωγικών μονάδων από φυσικές καταστροφές. Σε έναν τόπο που αντιμετωπίζει φωτιές, ναι, πλημμύρες, αλλά και σεισμούς, η επιδίωξη αυτή γίνεται μονόδρομο. Μου φαίνεται. Είναι ταυτόχρονα μια μορφή συλλογή. Ζει εδώ ή ζει πουθενά άλλο άνθρωπος. Ρε με Μητσοτάκη, τι είναι αυτά. Τι να ασφαλίσουν ο κόσμος. Πώς δεν μπορεί να πληρώσει την ασφάλεια από το μηχανάκι. Κυκλοφορούν ανασφάλιστοι. Ασφάλεια από το αυτοκίνητο. Έχει τα δάνεια. Πολεμάει να ρυθμίσει τα δάνεια του, να σώσει το σπίτι και να τον βάλει να πληρώνει και 1000 ευρώ το χρόνο ασφάλεια. Λοιπόν, και 500 και αν είναι επιχείρηση 3 και 4.000 ευρώ ασφαλιστήρια. Πας καλά, πάτε καλά, μωρέ. Πάτε καλά. Σε τέτοιες εποχές. Πάτε καλά. Να θυμίσω όμως εδώ και βάλει λίγο τον άλλο από μισοτάκι. Την Ήδρα και από τις Πέτσες. Η γιαγιά της από την Άνδρο στον Πατσί μιλούσε αρβανίτικα και εγώ την έλεγα αρβανίτισα. Και μάλιστα κάποτε που κουβέντιαζα με τον Περίσσα, δεν είναι πολιτική αυτό που θα πω, είναι ανέκδοτο, είναι αστείο μάλλον. όταν ο Περίσσα για πρώτη φορά τόλμησε να μου πει. Είπα τον Περίσσα, λέει ότι η γυναίκα μου είναι από εκεί. Λοιπόν, δηλαδή σε αυτή τη χώρα να δω πότε θα σοβαρευτούμε. Να δω πότε θα σοβαρευτούμε. Αλλά βλέπω Μαρία ότι έτσι βάλε λίγο να δούμε τον Μπένι Χιλ. Βάλε λίγο να δούμε. Βλέπετε ένα... ένα τραγούδι, ένα πλάνο που έτσι από μια κουβή του Μπέτου γύρισε σε ελληνικό καφενείο. Αυτή ήταν η Ελλάδα που αγαπούσαν οι ξένοι. Αυτή την Ελλάδα, βάλε Μαρία να ακούει ο κόσμος, την καταστρέψε μου. Αυτή είναι η Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ Μαρία, γιατί πήγε έτσι να παίξουμε όμως, θέλω λίγο και να μου βάλεις το κουκουβιό, έτσι να ταχώσω λίγο. Δείτε εδώ τον, όχι τον εισπράκτορα, δείτε εδώ, δείτε κυρίες και κύριοι ποιος είναι, βλέπετε εδώ. Βλέπετε, θα μου πείτε, είναι και από την περιοχή, λέει, από την Καρδίτσα.
Εδώ κοιτάξτε, βαρβιτσιώτης, τσιγαράκια, εδώ, ναι, μαγκές. Βάλει φωνή, έχουμε φωνή Μαρία εδώ, δεν έχουμε φωνή. Βάλε, βάλε και τώρα, βάλε να ακούσει ο κόσμος. Να έκανε καρδιές σαμπάρες, εδώ, ωραία. Ουλεκτής, είναι και ουλεκτής. Είναι και ουλεκτής εκεί. Να, ουλεκτής, ουλεκτής. Είπε τον κόσμο Καραγκιόζηδος. Σε παρακαλώ. Και ψόφιο λέει του ΣΥΡΙΖΑ. Βάλε, βάλε να ακούσε, άρχισε να δει τον ελεκτή που σε παρακαλώ, επομνώ. Παρμισιώτης, συγγνώμη, τσιγαράκια. Ουλεκτής. Ζήγη κοντά μου. Και νόμιζα πως εσύ στην αγκαλιά μου. Για άκουγα το φιλορέμινο πανώ. Έτσι ζούμε, έτσι ζούμε, έτσι παραιτήθηκε, παραιτήθηκε. Λοιπόν, να κάνει κάποιες απάντησες. Ευχαριστώ πολύ Μαρία. Να δούμε λοιπόν και έτσι το τελευταίο θέμα μας. Τι λέγαμε εμείς λοιπόν, να θυμηθούμε λοιπόν τι λέγαμε. Για βάλε να δούμε. Είμαστε έτσι, κοντά στην οικογένεια, ναι. Για να πολεμήσουμε κυρίες και κύριοι με όλα αυτά τα οποία έρχονται κυρίες και κύριοι. Όλα αυτά που και έρχονται πολλά δεινά κυρίες και κύριοι. Όσοι πειραματίζονται πάνω στις κοινωνίες. Πειραματίζονται κυρίες και κύριοι πάνω στις οικονομίες και πειραματίστηκαν. Κυρίες και κύριοι, πάνω στην Ελλάδα, το έχω πει πάνω πολλές φορές. Δεν είχε ο πατέρας σας, ο πατέρας μου δάνεια, δεν το τρακτέρι ήταν δικό του, η γελάδα δική του, πέντε πρόβατα, οι κότες στο σπίτι, τα χουράφια και ήθελαν να μας βάλουν τη θηλιά στο λαιμό, κυρίες και κύριοι, να πάρουμε δάνεια και το κατάφεραν. Γι' αυτό πουλούσαν ασύστολα οι τράπεζες δάνεια. Κάρτες. Με το ταχυδρομείο. Πήγαινε, μας έβαζαν και λέγαμε, δεν έχω δήλωση. Πάνε ρε δήλωση ότι έχεις δύο άλογα. Το κάθε άλογο το χρόνων ότι έχει εισόδημα 5.000 το χρόνο. Και την άλλη μέρα σου βγάζαν 20 και 30 και 100 αν έχεις και ακίνητο δάνειο. Και αυτά δεν ήταν στημένα. Και αυτά δεν τα ξέρετε εσείς που υποθετικά σπουδάσατε οι δικαστές. Και δεν ξέρετε ποιος κατέστρεψε τον κόσμο. Και έρχεστε στις αποφάσεις και λέτε φούμαρα. Γι' αυτό αντισταθείτε. Αντισταθείτε με τους δικηγόρους, εμείς είμαστε εδώ να σας βοηθήσουμε όποτε μας χρειαστείτε, να πολεμήσουμε και να σταματήσουμε αυτή την χάγκρανα. Να κλείσουμε όμως την κλήρωση, Μαρία, σε παρακαλώ. Έτσι. 311 νούμερα, 311 νούμερα στην κληροτίδα, Μαρία. Έτσι λοιπόν, για πάμε. Πάμε λοιπόν για την πρώτη νικήτρια του πρώτου νικητή μας. Να δούμε λοιπόν. Το νούμερο 238. Άλλο ένα νούμερο, Μαρία. Και να ξέρετε ότι όσοι τηλεφωνείτε θα μπαίνετε στην έξτρατη κλήρωση όπως κάναμε, γιατί είπαμε ότι θα δίνουμε έξτρα χρήματα να βοηθάμε όσο το δυνατόν περισσότερες οικογένειες μπορούμε, κύριε. Με το 168. Να ξέρετε ότι όταν τηλεφωνείτε δεν μπαίνουν τα τηλέφωνα με τη σειρά 1, 2, 3. Τα ανακατεύουμε. Λοιπόν, για να μην τυχαίνει και λέει ο άλλος εγώ πήρα νωρίς ή να πάρω πιο αργά. Όχι, όχι. Ανακατεύονται. Και από αυτά τα τηλέφωνα όλα, κυρίες και κύριοι, θα ξαναμπαίνουν στην κληροτίδα και θα επιλέγονται και θα κερδίζουν άλλοι 10-20, τους οποίους θα ανακοινώνουμε στην αμέσως επόμενη εκπομπή μας, όπως κάναμε και σήμερα. Θα βγάζουμε κάποια άτομα από αυτούς τους οποίους κερδίζουν εδώ στην εκπομπή μας για την επιβεβαίωση, κυρίες και κύριοι, των κληρώσεων. Αυτό είναι το δοσελίσι, αυτό θα κάνουμε εντατικά και μέχρι 15 Ιανουαρίου, γιατί φρονώ και έχουμε διαπιστώσει και εμείς, ειδήσει όμως ότι η Θεσσαλία και όχι μόνο έχετε πάρα πολύ ανάγκη αυτόν τον καιρό. Έχουν πληγεί και πονάνε πάρα πολλές οικογένειες, κυρίες και κύριοι. Είναι ο κύριος Βάσος. Εμβανθία. Για να δούμε άμα τους έχουμε στον αέρα, είναι και περασμένη ώρα, πέραμε 5 λεπτά, δεν πειράζει κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το δοσελίσι, αυτό θα κάνουμε κυρίες και κύριοι. Εδώ θα ακούτε μόνο αλήθειες, τοποθετήσεις και σκέψεις με έναν
άλλο διαφορετικό τρόπο, μην είστε μεμσίμηροι, μην κάθεστε και σχολιάζετε τα πάντα, μην στείνεστε, να το πω εγώ έτσι, στη γωνία για να πυροβολήσετε, έτσι έχουμε εδώ, είπαμε έτσι, εδώ για τον Δήμαρχο, λοιπόν, για να μπορεί να πλένει το δρόμο, κυρίες και κύριοι, τους δρόμους, έτσι μάνικα, Καλάζνικο που γίνεται μάνικα, κυρίες και κύριοι. Μην πυροβολείτε, γιατί είναι άσφαιρα τα σκάγια σας, δεν πληγώνουν κανέναν, ζημία κάνουν στους ίδιους τους ανθρώπους που θέλετε να εκλέξετε. Γίνετε δημοκρατικοί, με παραδείγματα μπορείτε να προσεγγίσετε τον κόσμο, μπορείτε να βοηθήσετε έμπρακτα, όπως κάνουμε εμείς, να πονέσει η τσέπη σας δηλαδή. Ξέρετε, γιατί το τάξιμο είναι εύκολο, το δώσιμο, το δώσε είναι δύσκολο, έτσι έμαθα εγώ, κυρίες και κύριοι. Μαρία, είναι και 7, έχουμε κάποιον στον αέρα. Ναι. Ναι. Και να ξέρετε ότι θα είμαστε κοντά σας σε όποιο πρόβλημα οικονομικό έχετε. Το έχω πει πάμπολες φορές. Μπορείτε να τηλεφωνείτε στην εκπομπή, στο Control, και να λέτε ότι ξέρετε, είμαι ευάλωτος, είμαι ευάλωτη, κινδυνεύω να μου κόψουν το ρεύμα. Έχω αυτό το πρόβλημα. Εμείς είμαστε εδώ, έχω επισημάνει στους επιχειρηματίες, τους οποίους έχουμε βοηθήσει και βοηθάμε, ότι αυτή η χρονιά είναι μια διαφορετική χρονιά από τις προηγούμενες. Με το κακό που μας βρήκε λοιπόν, θέλουμε να στηρίξουμε περισσότερο εσάς. Την κυρία Βαθία, καλησπέρα. Καλημέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας κρατήσαμε μέχρι αργά, αλλά νομίζω ότι θα χαρείτε. Όχι, σας παρακολουθώ πάντα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Κυρία Βαθία, δεν περιμένω. Καλησπέρα. Περιμένατε να κερδίσετε. Όχι. Δεν έχω κερδίσει καμία φορά. Πώς βλέπετε, δεν μας είπατε λίγο, για πείτε μας λίγο, πώς είδατε αυτήν την θεομηνία, την καταστροφή, την πόλη του Βόλου. Μη συζητάτε. Είχαμε ένα αυτοκίνητο, γέμισε νερό το εγγονού μου. Η λάσπη πολύ, δεν μπορούμε να καθαρίσουμε ακόμα. Να ευχηθώ υπομονή, δύναμη, ο Θεός μαζί μας, η Παναγιά μαζί μας, να μην μας ξανασυμβεί, να ευχηθούμε, κυρία Βαθία. Στο χρονών είμαστε, πρώτη φορά είδαμε τέτοιο πράγμα. Τόσο πολύ. Φορά. Καλή δύναμη, Παναγιά μαζί μας, καλό ξημέρωμα, κυρία Βαθία. Να είσαι καλά. Να ακούσουμε και τον κύριο Βάσο. Καλημέρα, κύριε Βάσο, μάλλον. Καλημέρα κύριε Δήμα, καλή χρονιά να έχουμε. Κερδίζετε πρώτη φορά. Δεύτερη φορά είναι, πέρσι κέρδισα. Μπράβο, αυτό με χαροποιεί. Αυτό με χαροποιεί, γιατί παρακολουθείτε την εκπομπή, με εύχομαι να είστε και άλλες φορές τυχερός. Ναι, ευχαριστώ πολύ, και το τελευταίο που βάλατε ήταν τέλειο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Και τις σαμπάρες ήταν τέλειο, η Παναγιά μαζί μας. Η Παναγιά μαζί μας. Καλό ξημέρωμα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη Τετάρτη, 22:30, στο μεγαλύτερο κανάλι της Θεσσαλίας και όχι μόνο, Άστρα TV. Δώσε λύση με το Σάκη Τζίμα, γιατί στο Δώσε Λύση μαθαίνουμε μόνο αλήθειες. Καλό ξημέρωμα, η Παναγιά μαζί μας. Έστω κι αν είναι έτσι, έξω κι αν έχω πέσει, έστω κι αν είναι έτσι, εσύ που μου λέγες πως μ' αγαπάς, τώρα που πας, τώρα που πας. Άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε όλη σε τούτη τη ζωή. Πολύ σκληρό, ο ένας απ' τους δυο τον άλλον να μην εννοεί. Άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε όλοι σε τούτη τη ζωή. Κι είναι πολύ σκληρό, ο ένας απ' τους δυο τον άλλον να μην εννοεί.
σε τίποτα, δεν λυπάσαι, τίποτα δεν θυμάσαι. Εσύ που μου λέγες πως μ' αγαπάς, τώρα που πας, τώρα που πας. Άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε όλοι σε τη ζωή. Κι είναι πολύ σκληρό ο ένας απ' τους δυο τον άλλον να μην εννοεί. Άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε όλοι σε τούτη τη ζωή. Κι είναι πολύ σκληρό ο ένας απ' τους δυο τον άλλον να μην εννοεί. Άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε όλοι σε τούτη τη ζωή. Κι είναι πολύ σκληρό ο ένας απ' τους δυο τον άλλον να μην εννοεί.